Καλησπέρα και καλή διασκέδαση. Και καλή βραδιά. Τι είναι αυτό που έχει βάλει, ωραίο είναι. Είπαμε ότι πρέπει να μεταδίδονται αυτά που λέμε εκτός αέρα, πριν τις εκπομπές και στα διαλύματα. Έλα, ρά στην κοπέλα. Δεν μπορείς να περπατήσεις, ρε κορίτσι μου. Εδώ έχουμε τόσα θέματα σήμερα, Παρασκευή. Έχουμε θέματα, ναι. Καλώς ήρθατε, Τρόικα, λίγο μετά τις 12 μέχρι και τις 2. Στέριος Αναστασιάδης ήρεμος. Κώστας Κούσης. Κώστας Κούσης στον κόσμο του. Και Χρήστα του Σαλτίδη. Μετακομίσει. Ναι, μετακομίσει. Μετακομίσει ο Κώστα. Μεταφορέ. Εντό και εκτό πόλη, παιδιά. Αν θέλετε. Μέσωσε το μηχανάκι. Μέσωσε. Μετακόμιση, θα πάρει τηλέφωνο στο Λίπερ. Για ό,τι θέλετε, για σπίτια. Αέρια. Σπίτια, αέρια. Έπιπλα. Έπιπλα. Ηλεκτρικά. Ναι, ΔΕΗ. Πρέπει να πάω εκεί. Εξοδότηση. Λοιπόν, όλα στην εντέλεια. Εντάξει, υγεία πάνω απ' όλα. Να πιάνουν τα χέρια του άντρα. Βέβαια. Και να κουβαλάς να χρειαστεί. Βέβαια. Και να συνδέσεις και να συνδέσεις. Σωστά. Ιδίως όταν είναι για άλλους, ακόμα καλύτερα. Ωραία. Τι γίνεται, Χρυσανθέ? Καλά, παιδιά, εσείς τι κάνετε? Λοιπόν, τι έχουμε καταρχήν να δώσουμε στους φίλους μας που σήμερα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον? Εγώ και σήμερα έχω τρία εισιτήρια για το Άρης Ξάνθη, Κώστα. Ξάνθη. Ξάνθη, την Τρίτη. Ηρακλή δεν δίνουμε. Και δύο εισιτήρια για το Άρης Ηρακλής. Ναι, ρε φίλε. Και πέντε εισιτήρια για το Πάο Κόφι την Τετάρτη. Πολύ ωραία. Άρα, FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο. FM κενό Άρης Μπάσκετ. Ναι, Άρης Μπάσκετ. FM κενό Άρης Ποδόσφαιρο ονοματεπώνυμο. Στους φίλους που θα στείλουν, χρήσατε μόνο Άρης να μπουν και στις δύο κληρώσεις. Πώς θα μπουν και στις δύο? Μπορούν με ένα μηνυματάκι να μπαίνουν και στα δύο. Απλά αν θέλουν να διαχωρίσουν αυτοί. Ας γράψει. Ναι, μπορεί να πάτε μόνο στον έναν αγώνα. Μπορεί να έχει διαρκεία στο μπάσκετ ο άλλος. Διευκρινίστε. Σωστά. Αν γράψετε... Στο ποδόσφαιρο δεν ισχύουν τα διαρκεία. Ναι. Το κύπελο. Οπότε, αν στείλετε μόνο Άρης και ονοματεπώνυμο, θα θεωρήσουμε ότι θέλετε να μπείτε και στις δύο κληρώσεις. Αν κάποιος θέλει να πάρει εισιτήριο μόνο για τον μπάσκετ ή μόνο για το ποδόσφαιρο, ας το διευκρινίσει στο μήνυμά του. Όλα τα μηνύματα στο 54526, κληρώσεις δύο λεπτάκια πριν τις δύο, όπως κάθε μέρα. Έχουμε πολλά θεματάκια σήμερα και θεωρητικά είναι Παρασκευή. Καταρχήν έχουμε φουλ αγωνιστική το Σαββατοκύριακο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Έχουμε την υπόθεση αυτή της με Ξάνθη και ΠΑΟΚ από το πρωί στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Τώρα είμαστε στη διακοπή από ό,τι έχουμε ενημερωθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα. Θα τα πούμε, θα πει ο καθένας και την άποψή του και για το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο φαίνεται ότι είναι σοβαρό. Τώρα το πόσο σοβαρό και για ποιον θα είναι πόσο σοβαρό θα το δούμε στην πορεία. Πάντως σήμερα μην περιμένετε απόφαση. Δηλαδή, αθώος ο ΠΑΟΚ, τιμωρείται ο ΠΑΟΚ, αθώα η Ξάνθη, τιμωρείται η Ξάνθη το ένα το άλλο. Όπως κακώς λένε και διαδίδουν όσοι δεν ξέρουν, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θα εισηγηθεί στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, στην αρμόδια πειθαρχική επιτροπή, και εκεί θα υπάρξει εκδίκαση. Απλώς αν δεν υπάρξει θέμα για την ΕΕΑ, τελειώνει η ιστορία. Δεν πάει παραπέρα. Μπορεί να κάνει καταγγελία κάποιο. Τι θα κάνει ο Μαρινάκης και ο Κούγιας? Ναι. Ποιο θέλει να κάνει, ο Συγγελίδης και ο Πανόπουλος? Λοιπόν, νομίζω όμως ότι θα πάει Στέριο η υπόθεση και εκεί. Αλλά τέλος πάντων, σήμερα, εγώ το λέω επειδή ακριβώς υπήρχαν και τα site του Ολυμπιακού, όχι τα site, ο Τάκης, ο Μάκης, ο Σάκης και το κακό συναπάντημα, όλοι αυτοί, και λέγανε ότι σήμερα πέφτει, κάνει Ράνι, δεν είναι σωστά ενημερωμένη. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν τιμωρεί, δεν μπορεί να τιμωρήσει, δεν είναι στην αρμοδιότητά της να τιμωρήσει. Μπορεί βέβαια να ανακαλέσει πιστοποιητικό η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, αλλά προφανώς δεν θα το κάνει σήμερα, ακόμα και αν πάρει μια τέτοια καταρχήν απόφαση. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται κυκλισμένο των θυρών για τους εκπροσώπους του τύπου. Δεν είναι κακό να υπάρχουν και εκπρόσωποι του τύπου και να καταγράφουν τι υπόθηκε. Δεν αντιλέγω σε αυτό που λες. Από εκεί και έπειτα. Καθαρές διαδικασίες, καθαρή το καταγραφή τώρα, για να αποφύγουμε μετά η κάθε πλευρά να λέει το δικό της. Καθαρή καταγραφή. Εντάξει, αν είναι ανοιχτό στους εκπροσώπους του τύπου, δεν μπορεί ο άλλος να κάνει το μαύρο άσπρο. Πώς δεν μπορεί, μια χαρά μπορεί. Δεν μπορεί να το κάνει. Εντάξει. Εγώ λέω θα γράφουν, θα βλέπω εγώ με σένα. Εγώ με σένα. Όχι το SDNA με το 10. Εγώ με σένα. Και θα γράφω άλλα εγώ και άλλα εσύ. 100%. Μπορεί να σχολιάσουμε διαφορετικά. Τώρα, αν είσαι μέσα και παραποιήσεις τις καταθέσεις και τις εισηγήσεις. Ναι, δεν παραποιείς. Εντάξει. Το δεν σχόλιο παραποιείς. Μπορεί να ποικίλει, αλλά. Ας πούμε, για το θέμα του Φασίδη έχουν γράψει μόνο συγκεκριμένοι. Για το θέμα του Κλικόπουλου γράφαν μόνο συγκεκριμένοι. Έτσι γίνεται. Αυτό από μόνο του είναι ένα θέμα. Είναι μια παραποίηση. Είναι ένα άσπρο μαύρο. Κατά την άποψή μου πάντα. Όπως θεωρώ, δεν μπορώ να αντιληφθώ για ποιο λόγο
ο ΠΑΟΚ και η Ξάνθη που λέγανε την πρώτη στιγμή που βγήκε αυτό το ρεπορτάζ το One ότι θέλουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να λάμψει η αλήθεια και πάμε κτλ. Ήταν συνέχεια αναβολές. Η Ξάνθη πάλι τώρα ζητάει αναβολή. Για ποιο λόγο? Δεν θες να λάμψει η αλήθεια, δεν θες να φύγει λάσπη από πάνω σου για ένα θέμα ανύπαρκτο, όπως έλεγες. Φυσικά ανύπαρκτο δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι υπαρκτότατο. Το θέμα είναι κατά πόσο παραβαίνουν και οι δύο ομάδες νόμους. Αυτό θα αποφασίσει. Όταν το αποφασίσει η δικαιοσύνη. Ότι υπάρχει όμως θέμα, υπάρχει θέμα. Δεν είναι ένα απλό ρεπορτάζ του One ή του 10 ή του Χρύσανθου ή οποιοδήποτε άλλο. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Θα έχουμε ρεπορτάζ για ό,τι έγινε χθες στα δικαστήρια με τον έναν εκ των δύο τελικά κατηγορούμενων να προφυλακίζεται. Γιατί αυτό έκρινε ο εισαγγελέας και η ανακρίτρια. Ο άλλος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Έχει πάρει πολύ μεγάλες διαθέσεις στη Βουλγαρία το όλο θέμα και με πολλά ρεπορτάζ στην τηλεόραση, στο διαδίκτυο. Υπάρχουν δηλώσεις του πατέρα του. Γενικότερα το θέμα αυτό είναι αρκετά μεγάλο και στη Βουλγαρία, γιατί εντάξει, χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή με όλες τις παραμέτρους που υπάρχουν στο θέμα της βίας στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Με οπαδούς, με όλο αυτό που γίνεται και περιγράφουμε με πολύ λιγότερες βέβαια λεπτομέρειες σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις, γιατί ευτυχώς δεν υπήρχε νεκρός, αλλά πάντα λέγαμε έτσι όπως πάμε θα έχουμε και νεκρούς και δυστυχώς φτάσαμε στο σημείο να έχουμε και νεκρό. Θα έχουμε μια συνέντευξη στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλώς εκ όλων των πραγμάτων και εφόσον μας βοηθήσει και εκείνη τη τηλεφωνία με τον πρόεδρο του Εραστέχνη Άρη, τον κύριο Λευτέρη Αρβανίτη, για διάφορα θέματα που απασχολούν τον Κώστα Κούση σε σχέση με το μπάσκετ κυρίως. Σιγά μην μιλήσει για τον μπάσκετ ο Λευτέρης. Για τον μπάσκετ θα μιλήσει μόνο ο Κώστα και για τίποτα άλλο. Θα μιλήσει και λίγο για τον Εραστέχνη, εντάξει. Και υπάρχουν και άλλα θεματάκια τα οποία έχουμε για εσάς στην πορεία. Και όχι μόνο και θεματάκια, υπάρχουν και θεματάρες, Χρήστανθη. Εκτός από θεματάκια. Ναι, γιατί και την άλλη φορά πέρασε επιτερμικά. Υπάρχει απάντηση της Νόβα στις καταγγελίες του Αχιλέα Πέου, χωρίς ουσιαστικά όμως να διαψεύδει τις καταγγελίες του Δημάρχου Βόλου, ότι όλες οι ομάδες πληρώθηκαν την προγραμματισμένη δόση και ο Βόλος δεν πήρε τη δόση. Και η Νόβα ενεργοποιεί. Γιατί μας απασχολεί τι γίνεται με τον Βόλο. Γιατί είναι. Είναι πολύ σημαντικό θέμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, Χρυσάνθε. Ο Μπέος. Να έχει την Νόβα ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Πολύ σημαντικό. Και να πληρώνει κατά το δοκούν, Χρυσάνθε. Και να του κόβει τη δόση, βέβαια. Έχει δίκιο. Αφού είναι μάγκας ο Αχιλλέας Μπέος και είπε ότι εγώ θα φύγω αν πάει ο Μαρινάκης. Δεν θέλει τα λεφτά του Μαρινάκη τώρα. Θα φύγει. Όχι, φίλε, όταν με δυσφημίσει. Δεν μπορεί να συνεργάσει μαζί μου. Ναι, αλλά δεν μπορεί να. Αρχίζει εσύ, είδαμε αυτή τη στιγμή και εγώ θα σε βγάζω. Έχει υπογράψει, Χρυσάνθε. Λέει ότι όλες οι ομάδες πήραν τις δόσεις και εγώ δεν πήρα τη δόση. Δεν είπε μόνο. Αυτό είναι δυσφήμιση. Τα άλλα που είπε είναι. Γι' αυτό απάντησε η Νόβα. Τα άλλα που είπε. Γι' αυτό απάντησε η Νόβα. Να πει, είναι ψεύτης ο Αχιλλέας Μπέος, η δόση έχει πληρωθεί. Θα υποδείξει στην Νόβα τον τρόπο με τον οποίο. Θα υποδείξει, ναι, Χρυσάνθε. Θα κινείται. Αν πληρώνει τις 11 ομάδες. Δεν έχει απαντήσει, είναι στέλιο για τον Πάο Ξάνθη. Δεν έχει πει τίποτα. Αρχίσαμε πάλι. Φύγαμε από τον Πάο Ξάνθη και θα ξαναπιστρέψουμε. Για το συγκεκριμένο έχει κάτι. Οποιοδήποτε υποστηρίζει τον Αχιλλέα Μπέο. Όχι, οποιοδήποτε υπερασπίζει τον Αχιλλέα Μπέο. Δεν υπερασπίζει τον Αχιλλέα Μπέο. Τον Αχιλλέα Μπέο. Αν για σένα δεν συνιστά θέμα. Όχι. Ότι η Νόβα πληρώνει όλε τι ομάδε και δεν. Ό,τι έχει σχέση με Μπέο, εγώ είμαι από την απέναντι πλευρά. Εσύ πάνε δίπλα. Εσύ είσαι με τον Βαγγέλη, δεν είσαι στην απέναντι. Όχι, κάνει λάθος. Είσαι στο απέναντι είμαι με τον Βαγγέλη. Με την ομιμότητα. Καλό μεσημέρι, κύριε Μπέο. Είμαι με την ομιμότητα, φίλε. Με την ομιμότητα. Ο Μπέος δεν είναι ότι καλύτερο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο αθώος. Για τα στημένα, βέβαια, χιλιάδες. Έχει κάνει μια δήλωση. Το θέμα είναι, Χρήσανθε, ότι η Νόβα δεν πληρώνει την ΠΑΕ Βόλος. Ενώ έχει πληρώσει τις υπόλοιπες ομάδες, λέει ο Βαγγέλης. Ναι, το λέμε λίγο σε όταν η ΕΡΤ δεν πλήρωνε τον Άρη, βγήκε να το πει. Όχι. Φώναξες, που είναι και ΕΡΤ. Τίποτα δεν λέγατε, γελούσατε. Πλήρωσε τις όλες τις ομάδες και δεν πήρε τον Άρη. Φυσικά. Πότε έγινε αυτό? Όταν ο Αλφα Digital δεν πλήρωνε τον Άρη με τις επιταγές και τις είχε ο Κυρνίκος Τσαούκα στην τσέπη του και δεν πλήρωνε. Βγήκατε να πείτε τίποτα εσείς? Φιλές που θα κλείψει, σας νοιάζει και ο Βόλος. Δεν είχαμε κουμπί τότε. Α, δεν είχαμε κουμπί. Εντάξει. Το Digital. Λοιπόν, και η ΕΝΕΔ δεν είχε πληρώσει μια φορά τον Άρη. Η ΕΝΕΔ δεν τον είχε πληρώσει. Η ΕΝΕΔ ήταν μεσά στο κομμάτι. Ο Ασλανίδης επί Χούντας ήταν με τον Πάοκ, όχι με τον Άρη. Όχι, που έφτιαξε τα μικρόφωνα. Η ΕΝΕΔ. Ο Ασλανίδης με τον Πάοκ. Εσείς βγάλατε πανό. Καλώς ήρθες, υπουργέ μας, επί Χούντας. Όχι ο Αριανός. Δεν ήταν υπουργός.
Τι ήτανε. Κάπως αλλιώς λεγόταν. Α, συγγνώμη. Βγάλανε, αλλά κάπως αλλιώς λεγόταν. Μηνύματα ενίσχυση του ρεπορτάζ. Συντονιστή, κάπως λεγόταν αθλητισμού. Κάτι ήτανε. Γραμματέας. Λοιπόν, δεν αποτελεί θέμα το ότι η Νόβα επιλεκτικά δεν πληρώνει μία ομάδα. Όχι, είναι θέμα, εντάξει. Και φυσικά δεν συνιστά. Ο Αχιλλέας Μπέος απάντησε. Αυτό, εντάξει. Ο Αχιλλέας Μπέος, φίλε, βγήκε και ξεφώνησε την Νόβα. Εμένα, αν βγει κάποιος που τον πληρώνω. Αν και δεν πληρώνω αυτόν. Διότι αυτός είναι ένας φύλαθλος. Ναι, ο οποίος ο φύλαθλος μπαίνει στα αποδυτήρια. Επίσης, ο φύλαθλος κάθεται στον πάγκο της ομάδας, ο Δήμαρχος Βόλου, ως διερμηνέας. Εσάς όλα αυτά δεν σας ενοχλούν, δεν συνιστούν τίποτα και μόνο που λέτε είναι Μαρινάκης Νόβα 10 Άρης Καρυπίδης. Μαρινάκης Νόβα 10 Άρης Καρυπίδης. Ενταξαλτίδης. Αυτά λέτε μόνο. Να μιλήσω. Αυτά λέτε μόνο. Όταν με δυσκολεύει, φίλε, και βάλει εναντίον εμένα που του δίνω εκατομμύριο. Όχι, φίλε. Τέλος η συνεργασία. Υπάρχει νομικό πλαίσιο, υπάρχουν υπογραφές, μέχρι και υπάρχουν ρήτρες. Αυτό που λέγαμε από το καλοκαίρι, ότι θα μπορεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατά το δοκούν να επιβραβεύει ή να τιμωρεί ομάδες ανάλογα εάν του κάνουν τη δουλειά ή όχι. Φύγε και εσύ, Βόλε μου, και εσύ, όχι δεν του κάνουν τη δουλειά, ο Βόλος δεν του κάνει τη δουλειά, έχει 6 δανεικούς από τον ΠΑΟΚ. 6! Και έχει ταχθεί εναντίον της Νόβα. Είπε κάτι ο Μαρινάκης για άλλη ομάδα, είπε για την ΑΕΚ κάτι. Είπε κάτι για την ΑΕΚ. Βγήκε η ΑΕΚ να βρίζει την Νόβα. Είπε κάτι το Παναθηναϊκό. Βγήκε ο Παναθηναϊκός να βρίζει την Νόβα. Ποιες άλλες ομάδες είναι στην Νόβα. Βγήκε ο Όφη να βρίζει την Νόβα. Χρήσανδε, εάν ισχύουν οι καταγγελίες του Μπέου, δεν πλήρωσε προγραμματισμένη δόση. Ζήτω η Νόβα. Το ξέρουμε ότι ζούμε ό,τι έχει να κάνει με τον Μαρινάκη. Και εσύ είστε με τον Πάοκ. Τη βγήκε με τον Ζαβίδη. Όχι με τον Μαρινάκη, με την Νόβα είπα. Το ρεπορτάζ λέει, η δήλωση του κυρίου Μπέου λέει. Τι είναι ο κύριος Μπέος και μιλάει. Αυτό λέει. Ναι. Ότι είναι οι δηλώσεις μου που κατά καιρούς κάνω για το ποδόσφαιρο, είτε ναι. για την Νόβα και τον κύριο Μαρινάκη, αποτελούν προϊόν προσωπικής μου κρίσης και άποψης ναι. που έχω σχηματίσει για πρόσωπη καταστάσεις από την πολιτεία ενασχόληση με το ποδόσφαιρο κατά το παρελθόν. Σε καμία των περιπτώσεων δεν φιλοδοξούν να αντιπροσωπεύσουν και να εκφράσουν τη θέση ΠΑΕ Βόλος. Γιατί σφίξαν τα γάλατα, την κάνει η οποία έχει δική της ανεξάρτητη θεσμική φωνή. Συνεπώς και το δηλώνω κατηγορηματικά, κάθε περαιτέρω προσπάθεια ανάμειξη του ονόματός μου και ταύτισής μου με τη συγκεκριμένη ομάδα. Θεωρώ ότι εμπεριέχει δόλο και γι' αυτό θα κινηθώ νομικά κατά όσων το επιχειρούν. Να το κάνει, να κινηθεί νομικά και να πάει όταν κινηθεί νομικά και να μας πει πώς γίνεται ενώ δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα να κάθεται στον πάγκο της ως διερμηνέας. Ρε μας κοροϊδεύετε. Άλλο αυτό. Μας κοροϊδεύετε τώρα. Άλλο αυτό. Μας κοροϊδεύετε. Άλλο αυτό. Δεν έχω καμία σχέση και κάθομαι ως διερμηνέας στον πάγκο. Μας κοροϊδεύετε. Ο Δήμαρχος κάθεται ως διερμηνέας στον πάγκο και λέει δεν έχω καμία σχέση. Απλός φύλαθλος. Μη με τρελαίνετε. Διερμηνέας Κωνσταντίνο. Στο φύλλο αγώνα δηλώθηκε, φίλε. Στο φύλλο αγώνα. Δεν έχω καμία σχέση και έχει δηλωθεί στο φύλλο αγώνα. Σαν τη σχέση που δεν έχει καμία σχέση ο Ξάνθη με τον ΠΑΟΚ. Και πήρε το Φασίδι με 500 χιλιάρικα με το πόδι το ένα. Με δύο δόσεις. Με δύο δόσεις σε 15 μέρες 500 χιλιάρικα. Να βοηθήσει το έργο Ολυμπιακού και Λάρισα. Τη βοηθά όλιο. Έπαινε να πα εκεί. Όχι, θα πάω άλλη φορά. Θα έρνε φω στην υπόθεση. Είχα εκπομπή στέριο. Έχω εκπομπή. Θα αφήσει την εκπομπή να πάω. Το έργο θέλω είναι εκπομπή. Θα ήταν η μεγαλύτερη προσφορά σου. Η προσφορά του καθενός. Η προσφορά. Τα πράγματα τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Η προσφορά του καθενός δεν είναι μόνο στις επιτροπές. Άλλος είναι στα δικαστήρια, άλλος παίζει μπάλα, άλλος είναι στην επικοινωνία, στα μίντια. Έχουν επενδύσει εκατομμύρια ευρώ και ο Μαρινάκης και ο Σαβίδης στην επικοινωνία στέριο. Στέριο. Εκατομμύρια στέριο μου έχουν επενδύσει και οι δύο. Πάντα πεντακάθαροι είναι και οι δύο σε όλα. Πεντακάθαροι. Και ο ένας και ο άλλος. Θα πούμε καμιά πάλι, είδηση. Περίμενε. Μη συγκρίνεις τον Σαβίδη με τον Μαρινάκη. Δεν είναι αυτό κτλ. Να πούμε και μπράβο στην οικογένεια του παιδιού χθες που μπορεί και πληρώνει τον ίδιο νομικό που έχει και ο Ιβάν Σαβίδης. Δηλαδή οι νομικοί πλέον Κώστα δεν έχουν ρίξει τα κασέ τους. Ντροπή στον νομικό που δεν ρώτησε του Χρήσαν θα αναλάβει την υπόθεση. Ναι, ναι. Είναι ντροπή. Εσύ πες ότι αν ήταν ο νομικός του Μαρινάκη έπαιρνε το χούλιγκαν του Ολυμπιακού που ήταν στην υπόθεση Φιλόπουλου δεν θα το έλεγες. Ντροπή στο νομικό. Ναι, εντάξει. Μπορούν όλοι να παίρνουν τον Κούλια και τον την Τζάκο. Την επόμενη φορά, 2-3-10. Εσύ αν έχει ένα πρόβλημα, μπορεί να πάρει τον Τζάκο. Μπορεί να πληρώσει τον Τζάκο. Ξέρει τι κασέ έχει ο Τζάκο. Μπορώ. Μπορεί και να μπορώ. Εγώ μπορώ, είναι φίλο μου. Ο γιο του. Άλλο θέμα κι αυτό. Την επόμενη φορά λοιπόν παίρνετε στο 2-3-10-2-3-8 και ρωτάτε, χρήσατε να αναλάβω την υπόθεση. Ο γιο του Τζάκου που είναι. Φίλο μου, είναι. Να σε ρωτήσω, Στέριο, κάτι. Ο γιο του Τζάκου, ο δικηγόρο, Κωνσταντίνο, ο οποίο. Ο Τσάκος είναι ο δικηγόρος του Ιβάν. Το ότι είναι στην Επιτροπή Καφτατζογλίου παίζει κάποιο ρόλο τώρα που θέλετε και με το Καφτατζόγλου να κάνετε κάτι. Όχι, δεν παίζει ρόλο. Κανένα. Ότι είναι αντιπρόεδρος ο γιος του δικηγόρου του Ιβάν. Τώρα μπήκανε, ρε Χρυσανθέ. Α, τώρα μπήκανε. Αυτά τα αυτογκόλ βάζει η Νέα Δημοκρατία και είναι για ξεφωνητό. Αυτό, αυτά τα αυτογκόλ. Αυτό είναι άλλο. Χαμπάρι δεν πήρε. Ο Κωνσταντίνος είναι καλό παιδί, άψογος. Ναι, ναι, ναι.
Absolutely. Και πολύ ωραίος μπασκετμπολίστας και πολύ καλό πολύ παιδί. Και θα βοηθήσει. Και εγώ και γιος του δικηγόρου του Ιβάν. Και αλλά δεν έχει σχέση με τον παπά. Εντάξει, άλλο αυτό. Και, και άνθρωπος του αθλητισμού. Το έχω ξαναπεί, πάνε στο επιτελείο του αγαπημένου σου κόμματος να προσφέρει υπηρεσίες. Να του λες, παιδιά, αυτό είναι του Ιβάν. Να αποφεύγουν την κέλεση. Αυτό σου λέει τώρα. Το κόμμα βάζει αυτόν τον κόλ. Να, ναι, για να αποφεύγουν τα αυτόν κόλ να μπει ο Χρήστανο στο κόμμα. Το είπα. Το είπα. Το είπε. Κάποιοι δεν θα εξυπηρετούν. Δημοσίως τα συμφέροντα του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΟΚ. Υπάρχει κάποιοι που δεν θα τα εξυπηρετούν. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι αυτό. Εντάξει, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αυτό γιατί λένε ότι εξυπηρετούμε εμείς τη Νέα Δημοκρατία και του Μαρινάκη και του Άρη. Δεν κατάλαβα. Όχι, εσύ, εσύ. Συγκεκριμένα δεν είπα εγώ για τον Άρη. Λέμε, είπα. Εσύ. Του Άρη είπα εγώ ότι εξυπηρετώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Όποιο είναι απέναντι στον Άρη, φίλε, θα την ακούει. Και δεν πάνε να λέτε ότι θέλετε. Δεν πάνε να κάνετε αυτό το μπούλινγκ ότι είμαστε του Ολυμπιακού. Στα παπάκια μας σας έχουμε γραμμένο με αυτό με τον Ολυμπιακό. Γιατί είμαστε πεντακάθαροι. Έτσι. Πεντακάθαροι. Και αυτόνομοι. Και όλες οι μπουρδες που έχετε πει κατά καιρούς για σχέσεις με τον Ολυμπιακό έχουν καταρρεύσει. Όλες. Γιατί δεν υπήρχε ούτε ένα έγγραφο. Λέει ο Χρήστανθος. Σαν αυτό. Πες εσύ ότι υπήρχε. Γιατί δεν πήγε στην επίκεντρο και πέκαμε να κάνει μια καταγγελία. Δεν τα ξέρω. Να πα στο συμβόλο του Φατζίδη που ήταν δανεικό. Ή του Σιώπη που ήταν δανεικό. Ή του Βέλεθ που λέγατε ότι είναι δανεικός. Ή του Κουέστα που ήταν δανεικός. Ή ότι μου δίνει λεφτά ο Μαρινάκη. Και δεν πάτε στην επιτροπή να κάνετε μια καταγγελία με έγγραφα σαν αυτά που είναι εκεί πέρα και τα αποδομείτε. Μάλλον δεν τα αποδομείτε. Προσπαθείτε να τα αποδομήσετε χωρίς να λέτε τίποτα. Θα τα πούμε εν καιρό. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος απαντάει, περνάει κουνούπι πάνω από την Τούμπα και βγαίνει και βγάζει ανακοίνωση. Και είναι ταυτόχρονα σε 15 site η θέση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Για το ΠΑΟΚ Ξάνθη δεν έχει πει τίποτα. Θα υπάρξουν απαντήσεις. Είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν απαντήσεις. Ο Ολυμπιακός το κάνει αυτό γιατί όταν γίνει η συνάντηση των τεσσάρων θέλουν να λένε ότι και αυτοί υπάρχει κάτι μεμπτό με το Σαββίδι. Προς ενημέρωσή σας δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πες μας τα δεδομένα τώρα, τι ώρα είναι. Καταρχήν και ζητάει αναβολή Ξάνθη πάλι. Να το, έτοιμα. Γιατί ζητάει αναβολή Ξάνθη, δεν θέλει να λάμψει η αλήθεια. Δεν θέλει να τελειώσει η υπόθεση το δηλαδή πιο γρήγορα. Δεν πρέπει να καταρρεύσει αυτή η σκευωρία. Γιατί δεν πα να του ξεκολλιάσει. ΠΑΟΚ και Ξάνθη ζήτησαν από το Προεδρείο οι εκπρόσωποι του Ολυμπιακού να καταθέσουν τις ερωτήσεις τους και να τοποθετηθούν και μετά να αποχωρήσουν από τη συνεδρίαση χωρίς να μπορούν να κάνουν εκ νέου ερωτήσεις. Επίσης, γιατί δεν έχουν. Τι διαδικασία είναι αυτή, SDNA. Το SDNA το γράφει. Εγώ το διαβάζω σε άλλο site. Επίσης, ΠΑΟΚ και Ξάνθη κατέθεσαν έτοιμα για να φύγει από την αρχή της εκδίκασης ο κύριος Αλέξης Κούγιας. Γιατί? Ο οποίος δεν έχει κανένα λόγο να βρίσκεται στη συνεδρίαση. Γιατί δεν έχει κανένα λόγο. Τι δουλειά έχει. Ένομο συμφέρον. Ένα όμως συμφέρον έχει αγόρι μου, τι λέτε. Αφού είστε καθαροί, τι φοβάστε. Λοιπόν. Τι λοιπόν. Συμπληρωματικό λοιπόν, φάκελο με νέα. Συμπληρωματικό φάκελο με νέα στοιχεία, όπως ισχυρίστηκε, κατέθεσε ο Ολυμπιακός. Μετά από λίγα λεπτά της έναρξης διαδικασίας. Κατέθεσαν ένα ακόμη φάκελο προς εξέταση που ισχυρίζεται ότι περιέχει νέα στοιχεία για την υπόθεση. Θέλω να σου πω τι λένε τα νέα στοιχεία για την. Τι λένε αυτοί, δεν ξέρω αν ισχύει. Να σου πω ότι λέει. Δεν τι ξέρω. Λένε τα υπόθεση. Εγώ διαβάζω το ρεπορτάζ. Ότι 7 παίχτες του ΠΑΟΚ το 14-15 πληρώθηκαν από την RFA. Λένε. Λέει ο φάκελος, ο ανώνυμος. Αλλά επειδή είναι ανώνυμος, εγώ δεν τον υιοθετώ. Από την ποια? Άμα θέλει κάποιος να καταθέσει στοιχεία, να το κάνει επώνυμα, όχι ανώνυμα. Σωστά. Από την εταιρεία του Καλπαζίδη, Κώστα. Που βρήκε τα 10 εκατομμύρια και αγόρασε το σαλέ. Το οποίο δώσαμε μπουρμπουάρ προχθές. Αυτό λέει. Είχε ωραίο καφέ. Απάντηση ο ΠΑΟΚ πάντως γι' αυτό δεν έχει βγάλει. Είναι 2 ώρες στα site του πετάνε λάσπη. 2 ώρες στα site του πετάνε λάσπη. Τώρα είναι η δίκαση, τώρα θα βγάλει απάντηση. Κώστα. Χρήσανθε. Ο ΠΑΟΚ βγάζει απάντηση σε 30 δευτερόλεπτα. Έτσι σε 30 δευτερόλεπτα. Έτσι λες εσύ. Μα τώρα είναι η δίκαση, τώρα τι να βγάλει. Τώρα να πει, ξέρεις θα πει, θα λάψει η αλήθεια. Στη δικαιοσύνη. Αυτό το λέει 1,5 μήνα, αλλά ένα στοιχείο δεν έχει δώσει. Ένα. Μία απάντηση δεν έχει δώσει. Μία. Μία απάντηση. Όπως δεν δίνει απάντηση και δεν ανακοινώθηκε ο Φασίδης. Φασίδης γιατί δεν ανακοινώθηκε. Με το Φασίδη. Δανεικός 2 χρόνια. Παγκόσμια πρωτοτυπία. Πλήρωσα 500 χιλιάρικα σε 15 μέρες. 5 και 20 Ιουνίου. Να ψηθεί ρε το παιδί. 5 και 20. 500 χιλιάρικα σε 15 ναι, μέρες. Ρε, τόσο κάνει. Τι δόσεις είναι αυτές, ρε φίλε. Μα κουμάτο στην τσέπη μας. Για το Φασίδη. Ναι, είναι παιχτάρα. Είναι παιχτάρα, εντάξει. Okay. Τι παιχτάρα, και γιατί τον άφησα δανεικό 2 χρόνια. Έχει κάνει και κλειδωτικό συμμετοχή στην Σούπερλίγα. Ναι, ρε φίλε, να ψηθεί 500 χιλιάδε. Ο Κλειδωτικό έχει κάνει ούτε κλειδωτικό συμμετοχή στο χωριό του. 300 όταν πήρε 300 χιλιάδε. Δεν... Όταν παίρνει ο ανύπαρτο 300 θα πάρει ο Βασίλη 500. Μα και δεν ξέρω πώ θα πάρει. Μου είναι και μεταγραφή. Ποιο? Ανύπαρτο. Όχι. 30 μάτσε έχει Σούπερ Λίγκα. Δεν πήρε στη Μήκονο και στην Τωρίνη. Ο Άρης έδωσε ένα παιδί 17 χρονών. 17 χρονών. 17 χρονών. Μόνο τα τροφεία του αν τα παίρνε τόσα ήταν. Το οποίο μάλιστα δεν τον είναι ανύπαρτο διότι στο site τη ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Γιατί από εκεί τον πήρε ο Άρης,
από τον ΠΑΟΚ το αν πήρε. Αν είπα εννοώ, δεν είχε βιογραφικό. Όχι, έγραφε ότι είναι παιχτάρα. 300.000 17 χρονών. Μια χαρά επένδυση είναι. 17 χρονών, φίλε. Το ότι δεν έπιασε το παιδί, τι να κάνουμε τώρα. Αλλά δεν το γύρισε δύο χρόνια δανεικό στον Άρη. Γελάει ο πλανήτη όλο. Ο πλανήτη γελάει με αυτά που κάνετε εσείς. Ναι, ναι, ναι. Αυτά που κάνετε και δεν μπορείτε να δώσετε ούτε μία πιστική απάντηση και το μόνο που λέτε έγινε, είναι Μαρινάκη και ηρωνία. Έγινε, Χρήσαντε. Τι έγινε, πες μια απάντηση. Γιατί πήρε το Βασίδη. Για ποιο λόγο το πήρε. 28 συμμετοχέ σε 4 χρόνια. Είσαι ο ΠΑΟΚ. Ο ταμπλούχο αίτητο. Έχει παίκτη του εκατομμυρίου. Και πα και παίρνει το Βασίδη που είχε και τραυματισμό για 4 χρόνια. Και τα δύο πρώτα, ενώ δίνει 500.000 μέσα σε 15 μέρε, τον δίνει προς την Ξάνθη. Και θα μου απαντήσει και θα μου πει σε μένα για τον Άρη. Και η Γιουβέντους, Χρήστα, δεν έχει 50 παίκτε. Από εδώ και από εκεί. Και όποιο βγει. Πιστικό επιχείρημα αυτό. Ναι. Οι μεγάλε ομάδε έτσι κάνουν. Οι μεγάλε ομάδε έτσι κάνουν. Δεν παρακάνουν τον Ολυμπιακό για ένα παίκτη. Ναι. Αγοράζουν δανεικού, αγοράζουν παίκτε από όλε τι ομάδε. Και τον αφήνουν για δύο χρόνια στην, και τρία. Στην ομάδα. Δεν έχω θέμα. Γιατί έδωσε τα 500.000. Αν μπει στο Ρεξαλέο, θα μπει στο Ρεξαλέο τη Γιούβε, θα δει μέσα 80 παίκτε με συμβόλαιο. Η Γιούβε μπει στην Ιταλία. Η Γιούβε όταν έκανε όμω τι τσιριμονιέ έπεσε. Δεν υπήρξε κάποιο πολιτικό στην Ιταλία να την κρατήσει. Έπεσε η Γιούβε όταν έκανε τι τσιριμονιέ. Ελπίζω ό,τι έγινε με τη Γιούβε να γίνει και με όσου κάνουν εδώ τσιριμονιέ. Όσου. Όλου. Θα ελπίζει, Χρυσάντε. Γιατί δεν σε είδα να ουρλιάζει ναι, ναι. Να πέσει ο Ολυμπιακό Χρυσάντε. Μαζί να πέσει. Εδώ και πέντε μήνε. Να πέσετε μαζί. Εδώ και πέντε μήνε, Χρυσάντε, δεν έχει πει να πέσει ο Ολυμπιακό που επιχείρημα... εμπλέκεται ο πρόεδρο του. Ναι, σε στημένα παιχνίδια, σε εγκληματικέ οργανώσει, σε συμμορίε, σε ναρκωτικά. Ο πρόεδρος σε ναρκωτικά. Ναι, είναι στην υπόθεση του Νουρουάν. Είναι στην υπόθεση του Νουρουάν. Κατηγορούμενος. Κατηγορείται. Κατηγορούμενος. Αυτό λέω εμπλέκεται. Είναι στην υπόθεση. Κατηγορείται. Κατηγορείται. Εγώ δεν προκαταβάλω υποθέσεις. Με το κατηγορείται δεν πέφτει όμως. Είσαι λάθος. Με το κατηγορείται. Άρα λοιπόν, ο Ολυμπιακός που μεγαλωμένο το χώρο του είναι σε 10 υποθέσεις δεν πέφτει. Κατηγορείται. Και ο ΠΑΟΚ περιμένει να πέσει. Καταδικάστηκε. Γιατί ο ΠΑΟΚ. Ωραία, περίμενε λοιπόν. Να τελειώσει και η υπόθεση στην επιτροπή. Να τελειώσει, Χρήστα. Σήμερα σε 5 μέρες θα τελειώσει. Κάθε δεν θα πάνε μέρα. Τα δικαστήρια 5 χρόνια, 7 χρόνια, 18 χρόνια μέχρι να παρακαθούν του Βαγγέλη Μαρινάκη. Μην αγχώνεσαι. Κάθε μέρα. Α, εσείς έχετε αγχωθεί. Μην αγχώνεσαι. Εγώ δεν είμαι αγχωμένος. Εγώ μια χαρά ήρεμος ήμουνα. Πριν αρχίσει τις εμπούρδες σου πάλι. Εγώ δεν είμαι αγχωμένος. Αγχωμένοι είναι αυτοί που επί ένα μήνα δεν απαντάνε. Που λένε θα δούμε. Θα απαντήσουμε. Εγώ αγχωμένος δεν είμαι. Αν έχεις τον ιερό της Χρήστα, δεν περιμένει πολύ ακόμα. Αγχωμένος ήμουν με την προηγούμενη κυβέρνηση. Που οι υπουργοί τη γίνονται στελέχη στο κανάλι του Ιβάν, τώρα που δεν είναι κυβέρνηση. Τέρενς. Ενώ σου παραχώρησε τον περιβάλλοντο χώρο του γηπέδου ο πρόεδρος του, τον Ανέλ. Αλλά ούτε εκεί υπάρχει κάτι τέτοιο. Οι υποθέσεις που εμπλέκεται ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι 50 φορές χειρότερες από ό,τι είναι το ΠΑΟ Ξάνθη. Είναι Κώστα ή δεν είναι, πιστεύεις? Ποιο? Οι υποθέσεις που εμπλέκεται ο Βαγγέλης Μαρινάκης σαν βαρύτητα. Αθωώνουν λοιπόν. Είναι σοβαρότατα. Περίμενε λίγο. Συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Νουρουάν, στη μέρα παιχνίδια. Το εγκληματική ευθύνη. Ωραία, συμμορία. Έμεινε το συμμορία. Άκου να σου πω κάτι. Εκεί δεν ήταν να ουρλιάζει να αποβιβαστεί ο Ολυμπιακός. Άκου να, δεν με ενδιαφέρει. Ο ΠΑΟΚ, εδώ η γειτονιά μου είσαι εσύ. Εδώ είσαι η γειτονιά μου. Και εγώ στα Ισδινή δεν είδα κείμενα επικειμένων για τον Παναθηναϊκό. Για τον Καρυπίδη είδα. Γιατί? Τον ανύπαρκτο. Αλλά άκου να σου πω κάτι. Το σκά του Μαρινάκη. Και οι ακαθαρσίες του Ολυμπιακού δεν πάνε να πει, δεν σου δίνουν κανένα δικαίωμα να κάνεις κι εσύ. Σου ερωτάω για τα δικά σου τα. Το ένα είναι νύχτα, το άλλο είναι μέρα, Χρυσάνθε. Σε ερωτάω για τα δικά σου τα θέματα και μου απαντάς με τις ακαθαρσίες του Ολυμπιακού. Όχι, δεν σου απάντησα. Στέργιο, αγκαλιαστείτε. Δεν σου απάντησα. Διαφημίσει, ακούσουμε. Δεν σου απάντησα. Αγκαλιαστείτε όταν μαζί. Είπες να πέσει λοιπόν ο ΠΑΟΚ, εκεί σου απάντησα. Εγώ δεν είπα να πέσει. Και είπα ότι δεν. Δεν είπα να πέσει. Ναι, τι είπες. Είπα άλλο πράγμα. Περιμένω, είπες. Τις απαντήσεις σας περιμένω. Το λέω. Δεν απαντάτε. Είπες ό,τι έγινε στην Ιταλία περιμένουν να γίνει και στην Ελλάδα. Για όσους δεν είπα ΠΑΟΚ. Είπα για όσους. Χρειάζεται, μην παίζουμε την κολοκυθιά τώρα. Εντάξει. Την κολοκυθιά την παίζετε εσείς με την Ξάνθη τόσο καιρό. Και σου είπα, δεν σε έχω ακούσει να φωνάζει να πέσει ο Ολυμπιακός εδώ και 5-6 χρόνια όσο αυτές οι υποθέσεις που είναι πολύ σοβαρές ξέρνονται. Πριν 3 θα με άκουγες να φωνάζω. Πριν 2 τώρα είστε. Όχι, τώρα φίλε. Η κολλητή, μάλλον το αφεντικό του παιδάκι του. Τώρα φίλε, τώρα φίλε. Άσε με Χρυσάντε. Τώρα φίλε, τώρα φίλε. Μπορεί να δηλώσει δημόσια αντιπάω και τα λοιπά, εντάξει. Ναι. Μην βάζει το δημοσιογραφικό μανδύα. Όχι, κάνει λάθο. Το δημοσιογραφικό. Και το καλό γενικό ποδοσφαίρο και να βάζει αυτό. Το ουδέτερο μανδύα το βάζετε εσεί. Και οι απαντήσει σα σε σχέση με τι. Αν έχετε κάνει ακαθαρσίε, αν θα το δείξουμε στη δικαιοσύνη, αν είναι ότι τι έκανε ο Ολυμπιακό και περισσότερε. Αγκαλιαστείτε λοιπόν μαζί. Και να πάτε στη δικαιοσύνη να καθαρίσει και τον ένα δεν και τον άλλο. Δεν είναι καμία υπερασπιστική γραμμή του ΠΑΟΚ αυτή, τη βγάζει μυαλό σου. Ποια είναι κανείς η υπερασπιστική γραμμή του ΠΑΟΚ? Ποια είναι? Πες μας, 1,5 μήνα έχει το θέμα. Ποια είναι? Γιατί δεν κάνεις υπομονή ακόμα μια-δύο ώρες.
Περίμενε, ποια είναι η υπεραστή. Γιατί δεν κάνει υπομονή, Χρήσατε. Ποια γιατί είναι, αγώνεσαι, ρε φίλε, ποια. Εγώ αγώνομαι. Ποιος εγώ. Εγώ αγώνομαι. Είσαι και μαζί κυκλοφορία. Η υπερασπιστική γραμμή του ΠΑΟΚ ποια είναι, πείτε μας, ένα μήνα. Κώστα, ποια είναι η υπερασπιστική. Ότι δεν έχει καμία σχέση. Α, ωραία. Ο ΠΑΟΚ σαν ΠΑΟΚ. Έχετε, εντάξει. Ωραία η υπερασπιστική γραμμή αυτή. Εγώ διαβάζω. Η θέση τη για το Φασίδη ποια είναι. Τι είπε. Βγήκε ο άλλο και είπε αυτό. Τι είπε ο ΠΑΟΚ. Και τι είπε, δεν είναι κακό να πάρει ένα παίκτη. Τι είπε. Είπε αυτό. Δεν είπε, όχι. Γιατί. Απαντάει σε όλα. Αφήνει κάτι να πέσει κάτω. Αφήνει κάτι να πέσει ο ΠΑΟΚ στην καθημερινότητα. Αφήνει πολλά. Αφήνει πολλά, Χρήστα. Αφήνει πολλά ο ΠΑΟΚ. Okay. Καλός ή κακός. Οκ. Εντάξει. Κρινόμαστε όλοι. Διαφημίσεις μπορούμε να ακούσουμε. Κρινόμαστε όλοι. Όλοι κρινόμαστε. Να ξέρεις. Όλοι κρινόμαστε. Να πω κάτι άλλο. Η απάντηση πάντως εμένα δεν με καλύπτει. Κάθε φορά που σας ρωτώ κάτι για τον ΠΑΟΚ να μου λέει για τον Ολυμπιακό. Αυτά που διαβάζω τώρα εγώ δεν σου κάτι... είπα. Κάτι για τον Ολυμπιακό θα μου είπε για τον ΠΑΟΚ. Σου είπα απλά και δεν πήρα απάντηση. Ναι. Δεν σ' άκουσα να φωνάζει να πέσει ο Ολυμπιακό, Χρήσταθε. Ναι. Γιατί να φωνάζει. Η αγαπημένη σου δεύτερη ομάδα. Γιατί να φωνάζει. Γιατί εμπλέκει το μεγάλο μέτοχο σε στημένα παιχνίδια, όταν, σε συμμορίες, όταν πήρασε σε τον Άρη. Με ναρκωτικά, όταν πήρασε τον Άρη, φώναζα. Και πάει ο Ολυμπιακό στο ξενοδοχείο Τζίλου. Όταν πήρασε τον Άρη, φώναζα. Εγώ άκου να σου πω, παπαγαλάκι δια τη τεθλασμένη δεν θα γίνω επειδή το γουστάρετε εσεί. Επειδή εσεί κάνατε ένα πολύ ξένο δημοσιογράφο. Ό,τι θέλω θα λέω και θα κρίνομαι. Έχει κρυθεί. Εδώ και πάω εδώ μιλάτε, και εδώ μιλάτε για νομιμότητα εσύ. Έχει κρυθεί, Χρυσά. Μιλάει ο ΠΑΟΚ για νομιμότητα. Παιδιά. Ο ΠΑΟΚ μιλάει για, για νομιμότητα. Ο ΠΑΟΚ που βγήκε ο ίδιος ο Σαββίδης και είπε πλήρωσα 3,5 εκατομμύρια του Ζαγοράκη. Και δεν μας λέτε τι έγινε, τι γίνονταν τότε με τα 3,5 εκατομμύρια. Αλήθεια με το Ζαγοράκη, εκείνα που είχε πάρει τα χρήματα, τα 130 χιλιάρικα και ήταν στη Γενική Συνέλευση του ΠΑΟΚ, τελικά τι έγινε. Τα βάλατε ω αμοιβή του, ω. Πού τα πήγε. Θυμάστε την υπόθεση Στέριο. Θα σου δώσει λογαριασμό, Χρήστανθε, ο ΠΑΟΚ. Όχι, το τι ακριβώς θα κάνει ενδοοικογενειακά στον αρχηγό του. Μην δώσει λογαριασμό, ΠΑΟΚ, ενδοοικογενειακά για έναν Έλληνα. Ήρθε άνθρωπος του ΠΑΟΚ και πήρε τα ταμεία του Άρη 200.000 ευρώ, όπως κάνανε οι κλέφτες που ψεκάσαν και το παιδάκι που πήρε τα λεφτά ο Θείος και ο Ανιψιός. Ούτε από τα ταμεία τα πήρανε αυτοί. Μπήκαν μέσα στο σπίτι του ανθρώπου. Υπάρχει, άμα θες και δικογραφία, θα σα στείλω. Όχι, επειδή τώρα τελευταία με τις δικογραφίες. Εγώ περιμένω απλά την αποτέλεσμα της έρευνας. Και θα πάρουμε δικηγόρο τον Τζάκο για να μας αφώσει. Το αποτέλεσμα της έρευνας περιμένω. Τον εξαιρετικό κύριο Τζάκο. Υπάρχει. Που μαζεύει ο Άρης ευρώ και τα κλέβουν οι ξεδιάντροποι. Υπάρχει αποτέλεσμα της έρευνας. Τι είναι, βρέθηκαν. Πες στην αστυνομική διεύθυνση Μαθής να τη δεις. Βρέθηκαν. Υπάρχει. Ψάξτε το λίγο. Τα περιμένετε το live. Ώρα εμείς σας τα λέμε. Κλέψαν λεφτά τον Άρη. Βρέστο. Δεν τα κλέψαν τον Άρη. Τα κλέψαν από το σπίτι του προέδρου του Άρη. Λεφτά του Άρη κλέψανε. Από το σπίτι του Προέδρου και του Άρη. Και δεν το έχετε βάλει την έρευνα εσεί. Δεν διαβάζω εγώ τα λέξη Μαθίας. Από το σπίτι του Προέδρου λεφτά του Άρη. Λεφτά του Άρη, ξαναλέω, Χρήσανδε. Και αφού είχε βγει αποτέλεσμα, γιατί δεν το αναφέρει στο site που έχει. Το σπίτι του Προέδρου. Γιατί υπάρχει προκατακτική εξέταση. Α. Εγώ το ξέρω το αποτέλεσμα όμως. Και όταν δει και ποιοι είναι οι κλέφτες. Όταν δει ποιοι είναι οι κλέφτες, ετοιμάσου. Ο Ιβάν δεν κλέβει. Κάποιο του πάω κατά κλέψη. Εσύ το είπες αυτό. Ο Ηρακλής. Δεν υιοθετώ. Ο Ηρακλής μπορεί. Να πέσει. Ο Ηρακλής δεν υπάρχει. Σήμερα στην ΕΑ ο Ηρακλής να πέσει. Θα υπάρχει το Σάββατο. Είναι το πρώτο καλό που είπε σήμερα. Λίγο. Όλα τα άλλα που έχουν σχέση με πάω δεν λες τίποτα. Αυτά τα χαζά που διαβάζω εγώ τώρα για εμφυλίως αν πέσει ο Τάδε ή ο Δίνα δεν είναι λίγο χαζά. Αυτό είναι τώρα. Δηλαδή τι χώρα ζούμε. Αυτό είναι φίλε. Όχι, γιατί άμα βγει απόφαση ότι πέφτει ο Πάοκ, και εμφυλίως θα κάνουμε. Θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Ή θα λέμε όλοι στον Ολυμπιακό δεν κάνατε. Γιατί η μόνη απάντηση όταν τους λες για τα δικά τους τα αμαρτήματα, στον Ολυμπιακό δεν τα λέγατε. Στον Ολυμπιακό δεν κάνατε. Απάντηση για τα συγκεκριμένα αυτά, πείτε μας. Τι γίνεται για αυτά. Θα απαντήσει η δικαιοσύνη, ρε φίλε. Ωραία. Όταν απαντήσει όμως, μην αρχίζετε τους εμφυλίους. Θα απαντήσει η δικαιοσύνη. Θα απαντήσει και εσύ. Θα χωρίσουμε την Ελλάδα στα δύο και τέτοια. Δεν γίνεται να τη χωρίσει την Ελλάδα στα δύο. Γιατί η Βόρεια Ελλάδα είναι Άρης. Τις βλακ... Πάμε στο break. Τις βλακίες αυτές. Για τον αθλητισμό η χώρα διαλύεται και εμείς ασχολούμαστε τώρα για το τέτοιο. Η Dialogue είναι μαζί μας την πρώτη ώρα. Εδώ μεταξύ και εγώ και ο Στέργιος δεν είπαμε τίποτα επί της ουσίας για το ΠΑΟΚ ξανά. Ακριβώς. Όταν λέμε τίποτα, ούτε εγώ είπα τίποτα, ούτε εσύ είπες τίποτα. Απαντάς σε αυτό που πετάω εγώ, απαντάς χωρίς να απαντάς. Και εγώ τι να πείτε, χωρίς να είπα εγώ το ρεπορτάζ. Βρείτε και κερδίστε πόσες φορές είπε πάω ο ρεπόρτερ του Άρης Χρήσαντος. Μια εφημερίδα δεν μπορέσαμε δεν είμαι ρεπόρτερ να του κρατήσετε Άρης. Πλειοψηφία με το νου σας, λέει το Βιτσόσκυλο και ντουρμισά εσέ στη Λοβαγγέλα μόλις φίξαν τα γάλατα. Ναι, αλλά και του κόκκινου σπορ... πρωταθλητή. Και τα σπορ του Βορρά και ο Α103 έκλεισε. Με βγάλε εσύ που τα λες αυτά. Δικό μου. Εσείς γιατί δεν τα κρατήσατε. Εσείς γιατί δεν τα κρατήσατε. Με βγάλε. Εσείς που είστε
90%. Γιατί κλείσανε πρώτα. Προσωρινή διακοπή. Μέχρι τις 2 ρε Κώστα, το ξέρουμε. Για να το πούμε, ρε φιλέ, ρε. Δεν τα κρατήσατε. Να μεταφέρουμε. Το Λαμπαουτάρης ξεσκίζει, Βιτσόσκυλο, ξεσκίζει. Η διαλόγη είναι μαζί μας. Θα κάνει πρόσθετη παρέμβαση ο κ. Κούγιας υπέρ της. Και εγώ θα κάνω. Και εγώ θα κάνω. Εσύ, εννοείται. Dialog.gr. Ο Φάκελος που εστάλει από κάποιον κύριο Κώστα Παπαδόπουλο, λέει αγνώστο λοιπόν στοιχείων. Με τα συμπληρωματικά στοιχεία. Κώστας Παπαδόπουλος. Κώστας Παπαδόπουλος. Ήταν ο συνέτερος του Καρυπίδη Κώστα που πήρε τη Βέρεια. Γιατί δεν γράψανε Κώστα Κούση να γίνει λίγο διάσημος, ρε φίλε. Βάλτε, τι έγινε. Λοιπόν. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε ένα λεπτό. Όπως βλέπετε, εδώ τα θέματά μας καίνε πραγματικά. Κώστα, έχουμε εξελίξεις. Άντε, ρε παιδιά. Ξύπνα, Κώστα. Εδώ μας το ρεπορτάζ. Να σας δώσω το ρεπορτάζ. Λοιπόν, καταρχήν. Η συνεδρίαση θα συνεχιστεί. Δεν υπάρχει αναβολή. Όπως ζήτησε η Ξάνθη. Απορρίφθηκε αυτό το αίτημα. 2 παρατέταρτο θα ξεκινήσει εκ νέου η διαδικασία στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Η εκδίκαση θα γίνει κανονικά με παρουσία του Ολυμπιακού. Απορρίφθηκε το αίτημα του ΠΑΟ και της Ξάνθης να μην είναι παρόν ο Ολυμπιακός. Την ίδια στιγμή έγινε δεκτό το αίτημα του ΠΑΟ και της Ξάνθης να μείνει εκτός η Λάρισα και ο Αλέξης Κούγιας, με τον Αλέξη Κούγια βγαίνοντας από την αίθουσα να κάνει τοποθέτηση και να λέει: καταθέσαμε την επιχειρηματολογία μας γιατί θεωρούμε πως η ιδιοκτήτης της Ξάνθης είναι ο Ιβάν Σαββίδης. Λέει ο Αλέξης Κούγιας. Έτσι είπε. Λέει ο Αλέξης Κούγιας. Έλα ρε. Ο εξαιρετικός, καταπληκτικός αυτός νομικός μέχρι πριν 2 μήνες, ο οποίος τώρα έχει γίνει ο νομικός των παραπολιτικών του Μαρινάκη. Απίστευτο και όλα αυτά. Αλέξης. Που πριν 2 μήνες. Μπράβο Αλέξη, έχεις παντελόνια. Εμείς σε βρίζαμε παλιά, ναι, αλλά εσύ είσαι παντελονάτος. Τελικά ο κοντός τα λέει. Τώρα είναι, ναι, του Μαρινάκη. Τώρα όμως ο κοντός σε δεν τα λέει. Σε 2 μήνες λοιπόν που θα ξανακάνει, ναι, flip-flop, θα τον βρίζουν οι άλλοι και θα... Αλλά αυτός είναι ο Αλέξ Κούγιας και μεταφέρουμε την τοποθέτησή του. Όπως flip-flop έκανε ο Αχιλλέας Μπέος που υπερασπίζονται τώρα. Αχιλλέας Μπέος, ποιος ήταν? Ο κολλητός του Βαγγέλη Μαρινάκη. Έπαιρνε τον Ζαγορά και έλεγε ο Βαγγέλης στεναχωρέθηκε. Να πέσουν οι γριές και τέτοια. Ναι, να πέσουν οι γριές. Δεν υπερασπίζουμε χρήση να δει κανέναν Αχιλλέα Μπέο. Ναι, πώς δεν υπερασπίζεσαι. Πριν με την πρακτική σου δεν υπερασπίζεσαι. Ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό, το λέγαμε από το καλοκαίρι. Είναι σοβαρότερα ότι αυτά. Ότι μπορεί ο Μαρινάκης, όχι είναι εξίσου σοβαρό και για μένα είναι σοβαρότερο. Α. Το να έχει ο μεγαλομέτωχος του Ολυμπιακού το δικαίωμα να πληρώνει όπως θέλει, όσο θέλει και όποτε θέλει ομάδες ανάλογα με τα κέφια του. Και αν πέρασε η Νικηφόρα από το κλειάν της Βικελίδης, πάρε Άρη τη δόση. Και αν δεν πέρασε από το Βόλο, δεν θα πάρετε τη δόση. Χρήσανθε. Ναι. Αλλά δεν είναι να φωνάζει αυτό το θέμα, γιατί ο Άρης είναι στο άρμα του Βαγγέλη Μαρινάκη τηλεοπτικά. Ο Άρης είναι άρμα μόνο. Όπως είπε και ο Θόδωρος, ο κύριος Θοδωρής, ο Καρυπίδης. Μπερδεύτηκα. Τα λεφτά να έρχονται και δεν μας νοιάζει πού έρχονται. Μέσα αυτό με σαν Άρης. Αν μας πληρώνει ο Ολυμπιακός. Πάντως, μια που λες για λεφτά που έρχονται και δεν έρχονται, θα έχει να δούμε τι ενδιαφέρον η απάντηση του ΠΑΟΚ σε αυτούς τους συκοφάντες που λένε ότι 7 παίχτες πληρώθηκαν από την εταιρεία του κυρίου Καλπαζίδη που αγόρασε την Ξάνθη. Θα έχει ενδιαφέρον να κατακεραυνοθούν αυτοί οι συκοφάντες. Εννοείται. Και να δούμε ότι τελικά δεν υπήρξε ξέπλυμα μαύρου χρήματος κτλ. Και με στοιχεία. Και με στοιχεία. Πρέπει να υπάρξει άμεση, εγώ λέω ότι είναι συκοφαντία αυτό. Δεν το υιοθετώ. Είναι θεωρώ ψέματα. Ότι είναι ψέματα. Ψέματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπήρχε ξέπλυμα μαύρου χρήματος με 7 ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ από την εταιρεία. Γιατί είναι ξέπλυμα να πληρώνει. Γιατί μια, δεν μια αποδόθηκαν. Εταιρεία. Γιατί όταν πληρώνει η RFA που είναι στη Ζιμπάμπουε ή στην Κύπρο, δεν έχουν αποδοθεί στο ελληνικό δημόσιο, Κώστα, ναι, τα χρήματα που πρέπει. Οι το 40% που φόροι που αναλογούν. Βέβαια. Ναι, αλλά είπαμε ότι δεν ισχύει αυτό. Όσο δεν το υιοθετούμε. Με ρώτησε γιατί είναι ξέπλυμα. Ναι, δεν υιοθετούμε. Εγώ σου, ναι, είπα ότι δεν πιστεύω ότι μπορεί να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Συμφωνώ. Εγώ αδυνατό να το πιστέψω. Ούτε εγώ. Δεν το υιοθετώ το συγκεκριμένο θέμα. Το λέμε βέβαια γιατί υπάρχει ως φάκελος τον οποίο έστειλε ο κύριος Κώστας Παπαδόπουλος. Ένα πολύ δύσκολο όνομα. Ο κύριος Κώστας Παπαδόπουλος έστειλε αυτό το φάκελο στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Θυμήθηκα ένα φίλο μου που έλεγε και νικητής είναι ο Σταμάτης Βασιλακόπουλος. Και αυτός ο φίλος στα δικαστήρια είναι. Κώστα. Αδερφός μου. Ναι, και εμένα. Λοιπόν, κάτσε να σου πω τώρα και ποιους παίχτες
αφορά αυτή η συκοφαντία. 7 ποδοσφαιριστές. Ρικάρντο Κώστα. Ποιος είναι αυτός? Ρικάρντο Κώστα. Ρασβάν Ρατ. Ο Ρουμάνος δεν είναι αυτός? Ο Ρατ. Ρόμπερτ Μακ. Γκολάσα. Παιχτάρα. Μαντούρο. Είχε το πρόβλημα με την καρδιά. Φακούντο Περέιρα και Μάρτ. Και Μάρτ. 14-15 ρε φίλε. Έρχεσαι πριν 10 χρόνια τώρα μας λες. 20 χρόνια Κώστα. 20 χρόνια Κώστα κρατάει το. Να ξέρεις. Ναι. Σε 15 χρόνια θα απαλλαχθούν. Αν. Ναι. Υπάρξει κάτι. Αν ισχύει η καταγγελία. Αν ισχύει η καταγγελία του κυρίου Κώστα Παπαδόπουλου. Του Κώστα Παπαδόπουλου. Είναι η εταιρεία αυτή. Πεθαίνω. Η δική μου η αίσθηση είναι ότι ο Κλείος σφίγγει. Τίποτα δεν σφίγγει. Θα μιλήσει η δικαιοσύνη. Ας μην προκαταβάλουμε και δημιουργούμε κλίμα. Δεν σφίγγει τίποτα. Υπάρχουν στοιχεία. Έγκριτους νομικούς έχει ο ΠΑΟΚ. Έγκριτους νομικούς έχουν οι άλλες πλευρές. Έγκριτοι νομικοί απαρτίζουν την ΕΑ. Έτσι. Καινούργιοι στέριο, ξαφνικά. Πανεπιστήμιο Πειραιά. Εκεί. Προμηνός. Το κορυφαίο της χώρας. Ίσως του πλανήτη. Σαν ίδρυμα. Νομίζω από το Yale πρέπει να είναι καλύτερο. 100%. Και το Harvard. Δεν ξέρω αν διδάσκει και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο Κώστας Καραπαπάς εκεί και ο Σάββας Οδωρίδης. Ο Κώστας Καραπαπάς δεν ξέρω, αλλά ο Κώστας Παπαδόπουλος μπορεί. Εμένα δεν μπορώ να πάρω να διδάξω εκεί. Ναι, ρε φίλε. Κάνε κάτι για το φίλο εδώ πέρα. Θα πριμοδοτήσω κι εγώ. Μπράβο. Δεν θα λέω και εδώ. Για μόνιμος. Δεν θα μιλάω κιόλα εδώ. Με βάλετε εκεί σε μια θέση. Δεν θα λέω τίποτα μετά. Δεν θα λέω τίποτα για τον Ιβάν. Μια σχολή πρέπει να κάνουμε, Χρήσανθε. Τι. Μια σχολή. Τόσο και τόσο αξιοπρεπή συνάδελφοι. Δημοσιογραφία. Διδάσκουνε. Ναι. Και συναδέλφισε. Και μέσω Skype κάντε σχολή. Καλό είναι με Skype. Πάρα πολύ καλό. Τι λέει αυτό. Skype ή Skype είπε. Skype. Λοιπόν, οι εξελίξεις λοιπόν είναι αυτές. Θα πάμε στην διαδικασία. Δεν είναι εκδίκαση ακριβώς, έτσι να το λέμε σωστά. Τι είναι? Στη συζήτηση της καταγγελίας. Στην εξέταση της υπόθεσης. Στην ακροαματική διαδικασία το βρήκα. Με την Τρίτη. Λοιπόν, να πούμε ότι έχει εκδώσει ανακοίνωση το τμήμα βόλεϊ του Ηρακλή σε ένα πολύ κρίσιμο μετέχμιο. Το τμήμα. Η διοίκηση του ΑΣ Ηρακλής καλεί τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου και ώρα 6.30 στο Κατσάνιο όλους τους φορείς και τους δημοσιογράφους του Ηρακλή, τους συνδέσμους, αυτόνομη θύρα 10 στο χώρο Αθηνών, Λέσχη, φίλων Ηρακλή, τον Όμιλο 1899, τον πρόεδρο του ΓΣ Ηρακλή, κύριο Φώτη Θέο, τον υφυπουργό Μακεδονία Τράκη και Ηρακλήδα, κύριο Θεόδωρο Καράογλου. Καλά. Όπως επίσης και όλους τους επώνυμους Ηρακλήδες αλλά και τον κόσμο της ομάδας, προκειμένου όλοι μαζί να βρούμε μια λύση για το τμήμα του Βόλη. Τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει, γι' αυτό και η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη. Αφού από το αποτέλεσμα της συνάντησης και την εξέβρεση λύσης ή μη θα εξαρτηθεί όχι μόνο η ύπαρξη του τμήματος Βόλη αλλά και ολόκληρου του συλλόγου, Χρήσανθε. Δευτέρα 6.30 ώρα. Ποιος, τι ώρα? Δευτέρα 6.30 ώρα. 6.30 ώρα, ρε Κώστα. Κρίσιμη συνέντευξη τύπου Παύλα συγκέντρωση για το τμήμα Βόλη και σωστά γράφει ότι όλος ο σύλλογος. Γιατί τα υπόλοιπα είναι οικογενειακά και δεν τα πούμε δημοσίως. Ας τα πει κανείς δημοσιογράφος. Ναι, σωστά και αυτό. Επανέρχεται το Ιβιτσόσκυλο, τα κλείσαμε αδερφός και μας. Κρατάμε τη φόρτσα που αντέγραψε στο project. Καλά λέει. Όπως και το ΠΑΟΚ 24. Εγώ δεν αντέγραψα τίποτα. Δεν είμαι εκδότης. Δεν είμαι εκδότης. Άραξε στην κασέτα σου Καρπετόπουλε τη Θεσσαλονίκη. Λέει το Ιβιτσόσκυλο. Ιβιτσόσκυλο, εγώ είμαι 90 και δεν ήμουν ποτέ ούτε στην ΕΠΟ όπως είναι δική σου. Στην ΕΠΑ. Ούτε στην UEFA όπως είναι δική σου. Ούτε στο payroll κανενός προέδρου. Έτσι. Αν έχεις κάποιο στοιχείο για μένα να το πεις. Και η Άρηση σε έκλεισε γιατί δεν τη χρηματοδοτεί κανένας. Τη χρηματοδοτούσε ο Ντίμης και ο Ηλίας. Σωστό. Με τις δυνάμεις που είχαν. Και επειδή πήγε το Άργος του Μαρινάκη. Εκεί που πήγε τα χρήματα. Ναι. Για να πληρώνουν και τους έκανε συνέχεια αυξήσεις και τους είχε κούτρα. Γι' αυτό έκλεισε η εφημερίδα. Φίλε. 1500 φύλλα πουλούσε. Όσα αντέξανε. 1500 φύλλα. Όσα. 1500, 1300. Το μήνα. Τη βδομάδα. Μπορούμε αν θέλουν τα παιδιά από τη φόρτσα να βγάλουν πόσα πουλάει και η φόρτσα. Για να δούμε τη μεγάλη διαφορά. Πουλάνε περισσότερο. Φυσικά πουλάνε περισσότερα. Πόσα. Πολλά, βγάλουνε, πολλά περισσότερα. Όχι, να σου πω κάτι. Εγώ χαίρομαι που υπάρχει εφημερίδα. Φυσικά εννοείται. Χαίρομαι που υπάρχουν συνάδελφοι. Είναι και πολύ καλή κιόλας. Φυσικά. Και είναι και μια χαρά εφημερίδα για τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ, εντάξει. Είναι, μια χαρά εφημερίδα είναι. Με άποψη, με θέσεις, με ό,τι θέλει. Και να σου πω και κάτι. Για τον Ηρακλή θα τα πούμε. Και σε αντίθεση με εσάς που μισείτε οτιδήποτε δεν είναι ΠΑΟΚ, σας λέω ότι εγώ θέλω να υπάρχουν
ΠΑΟΚ 24 ή ΠΑΟΚ. Εννοείται, φίλε. Και όλα τα υπόλοιπα. Εννοείται. Από εκεί και έπειτα εγώ εκνευρίζομαι, Βιτσόσκυλο μου, όταν εσύ δεν παίρνει να πει για τον αμυστή Τάσο Κάκο που τα βλέπει όλα ΠΑΟΚ. Ενώ δουλεύει στο κανάλι του Ιβάν. Όταν ο αντίστοιχο τα λέει όμω στο κανάλι του Μαρινάκη, βγαίνει να φωνάξει. Καλά, τώρα φτάνει στην Ελλάδα είμαστε τώρα. Ακριβώς. Επειδή λοιπόν είμαστε στην Ελλάδα και ξέρει το παιχνίδι πώς παίζει το Ιβάν. Και εμείς πρέπει να είμαστε. Γι' αυτό όμως επένδυσε εκεί που επένδυσε. Μην θέλετε από εμάς όμως να κάνουμε το παιχνίδι σας. Έχετε 400 δημοσιογράφους να λένε υπέρ του ΠΑΟΚ. Εμείς θες και δύο να μην λένε ενάντια. Άσε να λέμε και δύο κάτι διαφορετικό. Άσε. Όχι, δεν λες διαφορετικό. Λες την θέση του Ολυμπιακού, Χρυσάτε. Κάνεις λάθος τη δική μου θέση. Που συμπίπτει. Συμπίπτει με τον Ολυμπιακό. Όταν είναι. Στο 101%. Καλά, συγγνώμη τώρα. Έχεις πάρει το φασίδι με 500 και το φυσικά. Φυσικά και θα συμπίπτει, φίλε. Φυσικά σε όλα. Όπως ο Ορφανός, όταν βγήκε ο Κώστας Ορφανός και είπε να πέσει ο Άρης. Το θυμάσαι? Με τον Ολυμπιακό μαζί το λέγατε. Το είπε. Φυσικά το είπε. Να εφαρμοστεί ο νόμος και να πέσει. Πού το είπε, ρε? Τότε, ρε, στη συνεδρίαση. Ο Κώστας Ορφανός, ο αντιπρόεδρος πάει ΠΑΟΚ τότε. Α, ο Κώστας, εγώ νόμιζα ο Γιώργος. Και λέω, τι λέει. Τελικά πέσατε ή πέσατε μόνοι σας? Μας ρίξατε. Τρεις φορές. Τέσσερις, έχω χάσει το μέτρημα. Δεν ξέρω. 13 φορές. Το κεφάλι ψηλά. 13 φορές. Γιατί εμείς είμαστε το ρούπελ της Μακεδονίας. Και δεν, ατάκα, και, δεν είμαστε, και δεν ανοίγουμε τις κερκόπορτες. Έτσι. Στον Μωάμεθ. Έτσι. Να ξέρεις. Και με ένα πολυβόλο φάγαμε και 686 Γερμανούς. Άρα! Ο Λοχίας μόνος του. Ο ήρωας. 186 Γερμανούς λέει με ένα πολυβόλο. Λοιπόν, πάμε στο. Ανοίξει τις πόρτες του Βαγγέλης. Τι? Έχεις ένα βαθμό με τον Ολυμπιακό τελευταία 50 χρόνια. Έχω όσους βαθμούς ναι. Και με σένα μέχρι πρώτη. Μου φάγεις το τετράμπαλο. Σωστά και αυτό. Ενώ εσύ καμιά μια 20ετία που περνούσε μέσα έξω, σου μια χαρά. Δεν λοιπόν, περνούσε κανένα μέσα έξω, Χρυσάντε. Εντάξει, κάτσε πάω. Έχω τώρα κάνω διατροφή. Πάω να φάω ένα γιαουτράκι Δέλτα και ένα κουρασάν μόλτο θα φάει ο Κώστας. Ωραίο, και... ωραίο blog έγραψε ο Φιτσπάτρικ. Ο Φιτσπάτρικ. Του Άρη. Καλύτερο του Καρπετόπουλου. Λοιπόν, περίμενε. Τι έχω πατήσει εδώ, ρε φίλε. Έχω πατήσει κάτι. Έχει διαλύσει που... όλα. Α, breaks. Ωραία, το βρήκα. 5 εισιτήρια για το Πάο Κόφι Τετάρτη. Συστάζω ναι. Μεσημέρι. FM και ενώ Πάο κονοματεπώνυμο στο 54526. Είτε δεν το έχω πει πολλές φορές που είναι η μισή αλήθεια και άλλη μισή είναι ότι δεν βλέπω ενδιαφέρον γενικότερα μετά το 0-3 του πρώτου αγώνα. Εντάξει, φυσιολογικό. Εχθές στείλατε μηνύματα. Δευτέρα, Τρίτη, σήμερα δεν βλέπω πολύ. Ούτε ένα για το ΠΑΟΚ Όφι Τετάρτη στις 3 η ώρα. Δευτέρα, Τρίτη, δεν θα δίνουμε εισιτήρια και Δευτέρα που μας έρχεται και Τρίτη. Εντάξει, ενδεχομένως να μην δώσουμε από εβδομάδα για το ΠΑΟΚ Όφι. Γιατί? Να δίνουμε για το ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Γιατί υπάρχει μια διαδικασία Κώστα με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Α, είναι για θέλουν να περαστούν, ναι, για να περαστούν. Ονόματα ναι. Και φημή και ταυτότητες κτλ. Αυτά που κάνω τώρα από το κινητό μου δηλαδή. Όσοι δεν έχετε εξασφαλίσει, δεν έχετε διαρκεία στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Στείλτε ένα μήνυμα. 5 εισιτήρια σήμερα δίνουμε για το ΠΑΟΚ Όφι Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526. Για τις εντυπώσεις που προσπαθούν φυσικά να δημιουργήσουν κάποιοι εργαζόμενοι σε μέσα ενημέρωσης του Ιβάν, ότι η FIFA ζητάει απαγόρευση μεταγραφών του Άρη για την περίπτωση του Συστών το 2009. Απάντησέ μας, Χρυσάνθε. Εγώ τι νομίζω ότι είμαι ΠΑΟΚ. Να λέω σε ένα μήνα θα απαντήσω. Για πάμε. Ναι. Αυτό ακριβώς το ίδιο πράγμα έγινε και πέρσι το καλοκαίρι. Ο Συστών αφορά την παλιά ΠΑΕ Άρης. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την τωρινή. Η ΕΠΟ λοιπόν θα απαντήσει στη FIFA ότι αφορά ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία που έχει εκαθαριστεί και η οφειλία αυτή δεν αφορά την τωρινή ΠΑΕ Άρης. Και να την αφορούσε όμως, επειδή μιλάμε για ένα ποσό 69 χιλιάρικα, είμαστε άπλες, θα τα δίναμε. Θα τα δίναμε, λεφτά, παιδιά. Αλλά τέλος πάντων, επειδή σήμερα που υπάρχει αυτό το θέμα, ναι, κάποιοι ξαφνικά βρήκαν το θέμα Συστών, σοκ, απαγόρευση μεταγραφών κτλ. Να σου πω, παιδιά, μην ανησυχείτε για τον Άρη μας, δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα. Και μεταγραφές να μην κάνει, πάλι 4 δεν σας ρίχνει. Και επίσης, έχει κάνει ήδη μεταγραφή. Όπα, πάρ την κεφαλιά σου. Το Φασίδι. Έπαιξε και στην Τεσάρα. Ντουρμισάη. Πάμε σε break. Ο Σούγκρεν γιατί είναι τρεις μήνες απλήρωτος όπως λέει. Σ' ακούω για τα λεφτά που λες άπρα από εδώ. Ο Σούγκρεν λοιπόν χθες αυτό το γελίο ψέμα το οποίο βγάλατε βγήκε το διέψευσε ο ίδιος. Πού το.
χθες υπάρχει στο Όλαμπα ο Τάις. Άνω κάτω τελεία δήλωση και του μάνατζερ του. Άνω κάτω τελεία μάνατζερ του. Είναι πληρωμένο. Είναι μπουρδε, είναι κανονικά πληρωμένο. Χαιρόμαστε να είναι πληρωμένο. Μπράβο, Ντανιέλ. Αντιλαμβάνομαι ότι στα δύσκολα αυτά πρέπει να πετάτε τι λάσπε. Χρήσατε αυτό το είπε. Δεν το είπε, Κώστα. Πώ βγήκε στη Σουηδία ότι ούτε. Είναι ψεύτικο. Ναι, είναι ψεύτικο. Είναι ψεύτικο. Μίληση. Α κάνει στη Σουηδία. Α κάνει ο ίδιο. Ναι. Ο Σούντγκρεν. Πληρωμένοι όλοι. Αλλά πώς γίνεται, μια μας λέτε ότι μας δίνει λεφτά ο Μαρινάκης θα πληρώνουμε. Μια μας λέτε ότι πληρώνουμε. Αποφασίζετε τελικά ποιο θα είναι το ψέμα που θα λέτε από τα δύο. Εγώ διαβάζω, Χρήστα, δεν έβγαλα τίποτα εγώ για το Σούντγκρεν. Ποσός με νοιάζει. Πού το διαβάζεις? Το διάβασα, δεν θυμάμαι. Α, μπροστά μου το είχα. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, πάμε σε break. Επιστρέφει λίγο το Εβιτσόσκυλο. Ναι. Και εγώ, φίλε, ένα 90 είμαι. Το φίλε λάθος, εγώ δεν είπε. Και ναι, εγώ ένα 90 είμαι. Μας το ξαναπεί. Τι σχέση έχει αυτό, ρε? Όταν έβαζε τα φήμωτρα, παρένθεση, μόνος το παραδέχτηκες στους ρεπόρτερ του Άρη. Όταν ήσουν στην ΠΑΕ ήταν καλά ή Βιτσόσκυλο? Φυσικά και ήταν καλά στην ΠΑΕ Άρης. Τίμησα την ΠΑΕ Άρης και τους χάρισα, και τους χάρισα και 27 χιλιάρικα. Όχι, λέει, για τους όταν τα χαρίσεις και εσύ, κανένα φήμωτρο μπορείς να ρωτήσεις τον Γιώργο Ζαγόρα στο Λίμπερο. Αν έβαζα εγώ φήμωτρο. Κάλιστα. Τι φήμωτρο? Σου έβαζα φήμωτρο τους συναδέλφους. Σαν αυτό που θες να βάλεις σε μένα για να μιλώ την αλήθεια. Λοιπόν, break. 1,90 το ξέρω, Βιτσόσκυλο, τη 90. Εγώ με 1,82. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, ότι είμαστε και δύο. Το 1,90 πήγαινε γιατί με είπε Καρπετόπουλο, ρε. Που είναι 1,60. Ναι, που είναι κοντό, ναι. Για εκεί πήγαινε. Πιάστο λίγο. Εγώ είμαι φαρδί, παιδιά, να ξέρετε. Τι είσαι? Φαρδί. Break. Πλατή. Τρία εισιτήρια δίνουμε. Τρία εισιτήρια δίνουμε για το. Ναι. Για ποιο δίνουμε τρία? Για το Άρης Ξάνθη. Ναι, και δύο για τον μπάσκετ. Και δύο για τον μπάσκετ. Άρης, με ποιον παίζουμε, Κώστα? Με αυτό που θα σα ρίξει. Σου θυμίζω, Κώστα, ότι αύριο θα πας στο γήπεδο. Έχεις μία ώρα και 8 λεπτά, όχι, έχεις 50 λεπτά για να το γυρίσεις. Με τον Ηρακλή και με τη Λάρισα. Διαβάζω του Fitzpatrick το blog, πολύ ωραία. Έλα, πάμε να κλείσουμε, να πάμε στο break γιατί έχουμε συνέντευξη μετά. Να σοβαρευτούμε και λίγο. Ναι, ναι. Εδώ είμαστε. Δεν θα σας αποκαλύψω ποιος πήγε να καπνίσει, άνοιξε το ένα παράθυρο και κάπνιζε στο κλειστό δεύτερο. Θα το πούμε σε κάποια άλλη εκπομπή. Μαζί μας, όταν καλογεράς, δεύτερη ώρα εκπομπής. Ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων, σέρβις, φανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Τρία καταστήματα, Γρηγορίου Λαμπράκη 27, στροφή 3 Ανδρείας, Εσπερίων 19 στην Παλαιά Συμμαχική Ωραίο Κάστρου και 14 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουντανιών στην Θέρμη, otokalogeras.gr. Μαζί μας και ο Mr. Gold, η κορυφαία πίτσα στη Θεσσαλονίκη. Ο Mr. Gold, ο οποίος με ένα τηλεφώνημα στο 628586 έρχεται στο σπίτι σου και πέρα από πίτσα έχει μακαρονάδες, σαλάτες, καλτσόνε, πινιλί, μουσακάδες, παστίτσιο, σουφλέ, ριζότο και κάθε μέρα και κάτι καινούριο. Μαζί μας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Συνεχίζεται φυσικά το μεγάλο θέμα, είναι αυτό που είναι τώρα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Συνεχίζεται η ροή πληροφοριών από εκεί. Επανέρχεται το Εβιτσόσκυλο, μου στέλνει ένα link. Προφανώς για αυτό που έγραψε νωρίτερα, ότι μόνος σου παραδέχτηκες ότι έβαζες φήμωτρα. Το link δεν ανοίγει. Ναι. Το τι έκανα στην ΠΑΕ Άρης είναι μια. Στείλει τον τίτλο, αν θέλεις, του ναι. άρθρου για να το βρω. Το έβαζα φήμωτρα δύσκολα. Το link που στέλνεις, ξαναλέω, δεν ανοίγει. Παρ' όλα αυτά, είναι καλή η προσπάθεια προσανατολισμού από το σήμερα. Με το τι έκανε ένα φυσικό πρόσωπο, εγώ δηλαδή, πριν από 10 χρόνια στην ΠΑΕ Άρης. Να ενημερώσω το Βιτσόσκυλο ότι αυτή η προσπάθεια που έγινε τότε να πετάξετε λάσπη σε μένα, επειδή έλεγα την πραγματικότητα και την αλήθεια, σε συνεργασία με κάποιους πρόθυμους να το κάνουν από την οικογένεια του Άρη, σήμερα πέφτει στο κενό, Βιτσόσκυλο μου. Βρείτε κάτι άλλο να κάνετε. Τώρα, βέβαια, το κάτι άλλο δεν είναι ότι κάνω κάτι άσχημα με τον Άρη. Τώρα το κάτι άλλο είναι ότι είμαστε με τον Ολυμπιακό. Παρ' όλα αυτά, η Βιτσόσκυλο έχει στείλει 4 μηνύματα. Μία απάντηση σε σχέση με αυτά που εντός εισαγωγικών σε κατηγορώ εγώ, δεν έχεις δώσει. Οι απαντήσεις σου είναι οι κλασικές όταν μαλώνουμε με τις γυναίκες μας. Όταν λες, δηλαδή, λέει ο Κώστας στην γυναίκα πρώτη του κάτι. Εσύ το κάνεις αυτό, Χρυσάνθε. Τρώει τη σφαλιάρα. Εσύ το κάνεις πρώτα, Χρυσάνθε. Λέμε κάτι και λες τότε στο Open πριν από 5 χρόνια. Τώρα δεν και πριν αυτό. Από 25 ο ξάδερφος. Και... Ωραία. Και τι, εσύ το κάνεις με αντιγράφετε δηλαδή τώρα, τι. Απαντήστε για τις καταγγελίες. Για αποσανατολισμό. Έχει συνδυάσει φορές από το ξεκίνημα της εκπομπής με τους τρεις μας να λέμε κάτι και να πετάγεσαι. Ωραία. Ναι, αλλά στο Open. Πάμε σήμερα τότε, λοιπόν. Τότε στο Βόλο, το Πανό. Ναι, πάω Ξάνθη, λέμε το 72, σήμερα. Ασλανίδες. Και λέει εσύ τι, το έκανα, τι έκανα εγώ στην ΠΑΕ Άρη στο 10. Λέει το Εβιτσόσκυλο, απαντήσει για το σήμερα. Πάω Ξάνθη. Καλά, ένας ακροατής το από αυτό. Το Εβιτσόσκυλο, φίλε, έστειλε και link ότι έγινε φήμωτρο, ότι έβαζα στους
στους τέτοιους. Και το λάθος, τα λάθη που έκανα εγώ στην Παϊάρη που αφορά τον Άρη και μόνο η Βιτσόσκυλο, τα πλήρωσα εγώ. Και μου. Και ημών. Και με το όνομά μου και το επιθετό μου. Όχι ο Σιβιτσόσκυλο, Χρύσανθος Τσαλτίδης. Κώστας Παπαδόπουλος. Όχι η Βιτσόσκυλο, πες και εσύ το όνομά σου, Νίκος. Εντάξει, τώρα δεν, αυτό δεν έχει σημασία. Ναι, επειδή κάνει προσωπικές επιθέσεις τώρα. Και δεν μιλάει για τον Πάο και τον Άρη. Ο φίλος ξέρει ότι η δουλειά του γραφείου τύπου είναι διαφορετική από του κανονικού δημοσιογράφου. Δεν το ξέρει. Ναι. Ή κάνει πως δεν το ξέρει. Λέμε. Κάνει πως δεν το ξέρει. Κάνει πως δεν το ξέρει. Η δουλειά του γραφείου τύπου είναι να βοηθάει τους δημοσιογράφους. Είναι υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας. Να βοηθάει, να προβάλλουν καλύτερα τα θέματα της ομάδας. Κανονικά, με το όνομά του και το επίθετό του. Βέβαια, είναι όχι να δουλεύει σε άλλο μέσο και να το κάνει. Με το όνομά του και το επίθετό του. Ο κύριος Κούσης πάει, φοράει το κουστούμι με το σήμα του Ηρακλέως και βγάζει τη φατσούλα του. Το ξέρετε όλοι. Βέβαια. Δεν είναι τέταρτος από πίσω και έχουμε μπροστά μια μαριονέτα. Έτσι. Γιατί υπάρχουν και αυτά στο χώρο μας. Η Βιτσόσκυλο. Χρύσανθε. Έτσι. Λοιπόν. Δεν είπα σε ένα Βιτσόσκυλο. Είναι αυτός που λέει ότι κάνεις το τέτοιο εσύ. Τσιγοντάρης. Αδερφός μου. Ναι, το ξέρουμε. Αδερφός. Λοιπόν, μπορεί να είσαι και εσύ που στέλνει μηνύματος η Βιτσόσκυλο. Α, ναι, όντως. Δεν το σκέφτηκα. Όπως λέγανε εμένα ότι είμαι ο Γιώργος Γιαννόπουλος. Ότι μπαίνω, έμπαινε ένας και απαντούσε και με υπερασπιζόταν. Και λένε αυτοί, ο Χρύσανθος είναι ο ίδιος. Βέβαια, έχω το χρόνο όλη τη μέρα να κάθομαι να απαντάω στα μηνύματα. Η Θεσσαλονίκη έχει, είπαμε, τα πρωτεία, η πόλη που τα ξέρει όλα. Έτσι, για όλους. Τα ξέρει όλα όμως. Όχι φυσικά, απλά όλα. Φυσικά, όλα. Φυσικά, φυσικά. Για όλους. Λοιπόν, αυτές είναι οι εξελίξεις. Σε λίγο θα υπάρχει και η έναρξη εκ νέου της συνεδρίασης. Μαριλής, τι γίνεται? Τώρα έρχεται. Έρχεται ο καλεσμένος. Για το θέμα των συστών λένε ότι βγήκε απόφαση για απαγόρευση, όχι ότι είναι εισήγηση. Η FIFA βγάζει αποφάσεις. Στέλνει στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και λέει: επιβάλλεται απαγόρευση μεταγραφών γιατί η ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Α, ναι, και το κάνει η ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία Άρης χρωστάει στο συστών, έχει το τέτοιο να πληρώσει σε τρεις δόσεις των 23.000, αυτό είναι η υπόθεση. Χρωστάει στο συστών από το 2009 το αυτό και αυτό και τα λοιπά. Ναι. Έρχεται η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Ναι, αλλά ενημερώστε μας για τις ενέργειές σας. Ναι, ρε φίλε. Έγινε και πριν ένα χρόνο για άλλο παίχτη, για πιο πρόσφατο μάλιστα. Από έναν μαύρο που ήταν επί Ηλιάδη. Η απάντηση που δίνει η ΕΠΟ για τον Άρη, τη Λάρισα, την ΑΕΚ, όποιους τέλος πάντων έχουν πει. Παιδιά είναι άλλες εταιρείες. Είναι άλλη εταιρεία. Είναι άλλη εταιρεία. Η ίδια η ΠΑΕΑΡΙΣ αυτή. Θα επιβάλλουμε στην παλιά ΠΑΕΑΡΙΣ απαγόρευση μεταγραφών. Δεν θα κάνει εκείνο το αφημί απαγόρευση μεταγραφών. Μεταγραφές. Λοιπόν. Άλλο. Τι θέλετε να πείτε? Έχουμε θέμα. Εντάξει. Το θέμα πάντως του συστών το αποκάλυψε ο Κυριάκος Τωμαΐδης. Να λέμε τις πηγές μας, έτσι. Στέργιο. Ναι, βεβαίως. Έτσι. Έχει δίκιο, λέει ο φίλος μου Αλέξανδρος. Γινόταν και στον Ηρακλή αυτό με χρέη επέκτες της ΠΑΕ του Ρέμου. Ναι, ρε. Απαντούσε η ΕΠΟ ότι πρόκειται για άλλη ΠΑΕ πλέον. Μα το ξέρω ότι έχω δίκιο. Έτσι είναι, παιδιά. Δεν θα έλεγα κάτι στον αέρα. Έτσι είναι, ναι. Αν δεν το ήξερα ή αν δεν ήξερα τι γίνεται, θα σας έλεγα, θα το δω, θα σας πω. Προς επίρρωση των λεγόμενων σου, ο ακροατής λέει ότι όντως έτσι είναι. Ναι. Για να δω. Τον καζέτα που δεν είναι του Βαγγέλη Μαρινάκη, για να δω τι λέει. Μάλιστα. Το δεύτερο θέμα, πολυδιοκτησία. Συνεχιστεί κανονικά. Ωραία. Λοιπόν, ψάχνει. Το φάκελο. Το φάκελο που θα στείλει στην ΕΑ. Λοιπόν, κάτσε να δω και του από εκεί. Κώστα Παπαδόπουλου. Αυτό ποιο είναι, ρε παιδί. Αυτή που είναι μαζί με τον Αλέξη Κούγια, ποια είναι? Άντε πάλι. Μια μελαχρινή που τον περνάει δύο κεφάλια. Η βοηθό του. Μπράβο τον Αλέξη. Φυσικά. Λοιπόν. Κάτσε, μιλάω και πολλά για τον Αλέξη, γιατί αύριο πάω εκεί. Όχι, σωστά και αυτό. Γιατί δεν βγάζουμε τον Αλέξη, να μας τα πει. Είπε, δεν τον βγάζουμε. Τον βγάλα τον Αλέξη. Τον Μπέο δεν βγάζω. Όλους πρέπει να τους βγάζουμε. Όχι, αυτό το μήνα. Όχι, όλους. Τον Αλέξη τον βγάλαμε και όταν ήταν με τον Πάοκ, Κώστα. Όταν έλεγε για τον Ουάρτα και τον Κάτσε, τότε που αποθεώνονταν. Α, έχει διευκρίνηση που λέει ότι είναι δύο θέματα που θα εξετάσει η ΕΑ. Το ένα είναι αυτοτελές και έχει να κάνει μόνο με την Παεξάνδη και το μετοχικό της, που θα τη φάει δηλαδή. Αν υπάρχει κάτι μεμπτό στη μεταβίβαση των μετοχών. Μία μεταβίβαση δηλαδή, που είχε εγκρίνει η ΕΑ πέρσι. Επί ΣΥΡΙΖΑ, λέω εγώ. Το δεύτερο θέμα είναι πιο πολύπλοκο. Έχει να κάνει με το θέμα της πολυδιοκτησίας μεταξύ Ξάνθης και ΠΑΟΚ, δηλαδή η ΕΑ θα εξετάσει αν υπάρχει στοιχεία για το συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχει και η δήλωση αυτή του Αλέξη που έγινε εκεί πέρα, ότι γι' αυτόν. Γι' αυτόν ιδιοκτήτης είναι ο Ιβάν
Φαντάζομαι ότι τώρα που έχει βγει ο Κούγιας και έχει κάνει μια δήλωση δημόσια και είπε ότι για μένα ιδιοκτήτης είναι ο Ιβάν Σαββίδης, θα υπάρξει απάντηση. Από τον ΠΑΟ και τον Ιβάν ή όχι. Στην αίθουσα μέσα θα υπάρξει απάντηση. Α. Στα media. Με πράξεις. Στα media δεν θα υπάρξει. Αφού θα πει η επιτροπή. Ή θα γίνει μήνυση μάλλον στον. Δεν έλεγε ο ΠΑΟΚ ότι όποιος αναπαράγει αυτά τα πράγματα θα τον κάνω εγώ. Αυτό δεν είχε πει στέριο. Ότι όποιος αναπαράγει ότι ο Ιβάν Σαββίδης έχει σχέση με την Ξάνθη θα κινηθούμε νομικά εναντίον του. Άρα θα κινηθούν. Άρα θα κινηθούν εναντίον του Αλέξη Κούγια. Ε? Όχι. Κώστα. Θα κινηθούν. Αυτό το είπαν. Μην αγώνεσαι. Το είπαν. Όλα θα γίνουν. Μην αγώνεσαι, Χρυσάτε. Όλα θα γίνουν. Ναι. Η απάντηση σε ό,τι ρωτάω είναι μην αγώνεσαι. Είσαι του Ολυμπιακού. Ωραία. Είναι πιστικές αυτές οι απαντήσεις. Είναι η αλήθεια. Πείθουν για την ασφάλεια που νιώθετε. Ο Αυγενάκης, η τέτοια του Πειραιά. Και... Όταν ο Φιτσπάτρικ λέει στο blog του πρέπει να σηκώσουμε ανάστημα και να κυνηγήσουμε τους αγώνες που έχουν απομείνει. Ναι. Και ιδιαίτερα τους δύο επόμενους απέναντι σε Ηρακλή και Λάρισα, τα οποία έχουμε μέσα στην Ελλάδα. Εντάξει, Αμερικανός του μετάφρασε. 15 μάτς έχει ακόμα. 12. Τι απομείνει, δεν τελειώνει. Εντάξει, έκανε μια μετάφραση ο συνάδελφος, το βάλε έτσι, δεν κόστα. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά έχουμε εσύ πίσω... όταν κάνεις του Σούρλερ, πώς λέγεται αυτός εδώ πέρα. Θα τον μάθεις αύριο. 32 με 5. Θα τον μάθεις αύριο. 32 με 5. Και την ώρα τον έμαθες εσύ. Όχι, όχι. Αντίο, αντίο και στην Α2. Που είσαι σε θέση Α2. Όντως. Και φώναζες αντίο στην Α2. Ενώ είσαι σε θέση Α2. Αυτό είναι αλήθεια. Σε παρακαλώ. Αυτό είχε πλάκα. Σε παρακαλώ. Είχε πλάκα, είχε πλάκα. Σε παρακαλώ. Το φώναζαν. Χάρη στο Σούλερ όμως. Φώναξε η μειοψηφία του στο παρατάκι. Ήμουν... Μειοψηφία φώναζε για τον νεκρό. Μειοψηφία για την Α2. Ναι, στο γήπεδο τι ήταν. Αυτό το φωνάξανε λίγοι όντως. Ναι, σωστά. Χάρη στο Σούλερ βρίζατε όμως, τη... θα σωθεί. Έτσι. Όταν, σωθεί, όταν βρίζατε τη μάνα του Ηλιάδη βέβαια, Οπα. Που ο αδερφός του έπεσε στον ΠΑΟΚ, το φώναζε όλοι. Και σας έκανε βάλει το τρίποντο με τον Ηλιάδη και έκανε τα αυτιά του έτσι. Εκπληκτικό ήταν και αυτό. Λοιπόν, θα τα θυμάσαι στην Α2. Θα τα θυμάσαι, ναι. Καλά, καλά. Στα όνειρά σου. Με τα πεύκα. Στα όνειρά σου. Βήτε εθνική πεζοδρομία. Στα όνειρά σου. Περίμενε. Στα όνειρά σου. Για την ώρα μόνο εσύ έχει πάει. Έχω το καλό να κάνω υπομονή, Χρυσάνθη. Πού έχω πάει, Α2 δεν έχω πάει πουθενά. Κάνει λάθο. Εσύ για ενημέρωση τον κύριο. Μόνο ο Άρης και ο Παναθηναϊκός δεν έχουν πέσει. Mm-hmm. Όλοι οι άλλοι έχουν πέσει. Το 58 κάπου εκεί. Και αυτό ψέματα. Και αυτό δεν το λέτε στον κόσμο. Το 58, εντάξει. Πότε κοστά. Το 58-59 κάπου εκεί. Και μετά πήραν το πρωτάθλημα. Ή πριν και μετά πέσανε κάτι τέτοιο. Ποιο από τα δύο. Πήραν ένα πρωτάθλημα το 59. Πόσα έχουν πάρει. Στο μπάσκετ. Ναι. Δύο. Ο Ηρακλής πιο πολλά. Όλα μαζί στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ τα πρωταθλήματά σας είναι λιγότερα από ό,τι έχω εγώ, από ό,τι έχει ο Λυπηρίδης. Με το Λυπηρίδη, το φάγα τον άνθρωπο. Μαζί ποδόσφαιρο μπάσκετ, μαζί λιγότερα από το Λυπηρίδη έχετε. Και μιλάτε. Στέργιο, τι λέει, ρε. Παντοκράτορες. Ήταν από τι λέει τώρα. Ναι. Δεν μπορεί να πει κάτι γι' αυτό, τον αναφέρει του Βασίλη. Λοιπόν, παιδιά, πάμε στο ρεπορτάζ. Δεν βγαίνει ο. Ρε Μαριλής. Έτυχε τώρα, δεν βγαίνει. Τι γίνεται, ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος, εντάξει, μπορεί να μην μπορεί ο άνθρωπος. Ναι, ο Πάκο ετοιμάζεται να κλείσει και τον Spencer House. Τι παιχτάρα είναι αυτή που πάει να πάρει. Καλός είναι Κώστα. NBA'er, μακάρι να τον πάρει. Είναι καλός, αλλά να πω κάτι. Επειδή ξέρετε ότι τα λέμε. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι λέμε ότι τα λέμε. Έχει παίξει 9 μάτς τα τελευταία 2,5 χρόνια. Πώς γίνεται. Εντάξει, Κώστα, παίζει στη β' εθνική του NBA. Δεν παίζει, ρε Στέργιο, αυτό λέμε. Για δες λίγο συμμετοχές, τι λέει. Διάβασε. Έπαιζε στη G League. Και φέτος ξεκίνησε στην G League με τους South Bay Lakers. Με τους Lakers παίζει, ε. Ο Spencer, ξέρεις τι είναι αυτός. Ψηλός. Τον είδα, ναι, τον είδα. Ωραίο σου το έχει. Που βάζει, που μόνο σου τάρει απ' έξω. Και τα βάζει. Εντάξει, όλα. Και στο ποστάρισμα καλός είναι. 2-16. 2-16. Χρυσανθέ, πέσαμε, να ξέρεις. Μακάρι να έρθει και ο Χόουζ για να συμπληρωθεί το καρέ και να μην αγωνόμαστε μέχρι τον Απρίλιο. Γιατί θα έχουμε άλλα άγχη. Στα playoff του ποδοσφαίρου, τουλάχιστον να βοκινάμαστε ξένιαστοι. Ναι, αλλά τώρα να σου πω κάτι. Και να έρθει τώρα, μα χάσει από τη Λάρισα, τι μετά. Σιγμένο σε πάλι. Απέζει Ιωνικό. Ναι. Και έχει καλύτερο εντός έδρας πρόγραμμα. Ξαναλέω, οι μπασκετικοί συνάδελφοι λένε που τα έχουν υπολογίσει καλύτερα ότι δεν είναι must win το match με τη Λάρισα. Ή τέλος πάντων ότι αν έρθει ήττα, δεν ήρθε κατά τροφή του κόσμου. Μια χαρά. Εγώ έχω. Με τέσσερις νίκες πώς θα σωθείτε, ρε παιδιά. Εγώ έχω αμφιβολία και λέω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να περάσει. Πα στη θυσία με το διπλό από τη Λάρισα. Μα είναι και ομάδα που είναι αντίπαλό σου. Την κερδίζει, τη φτάνει, έχει την ισοβαθμία. Γεια σα, τα λέμε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τώρα, βέβαια, στη Λάρισα. Την ισοβαθμία την έχει και άμα χάσει με κάτω από 20 τόσο. Πόσο έχει κερδίσει. Πάλι την έχει την ισοβαθμία. Είχε κερδίσει πολλά, ναι. Απ' την άλλη, βέβαια, σε μια τριπλή, τετραπλή, πενταπλή ισοβαθμία θα ήταν καλύτερο να έχει δύο νίκε, α πούμε, και όχι μία. Και όχι ένα-ένα. Και όχι στον goal average, ναι. Εγώ νομίζω ότι πάω για να σωθεί μια κερδίση τη Λάρισα. Πρέπει να κερδίσει, εννοείται.
Μα έχει 4 και θα απομένουν 12 αγωνιστικές. Τώρα, άμα πάει και κερδίσει νίκες, κερδίσουμε στον Προμηθέα όπως κερδίσει η Λάρισα, εντάξει, είναι άλλη κουβέντα θα κάνουμε. Ναι, σε κάθε περίπτωση αυτό ισχύει και για τον Άρη και για τον Ηρακλή και για τον Πάο και για τη Λάρισα και για τον Πανέων και για όλους. Και για τον Κολοσσό που για μένα είναι ένας πολύ σοβαρός υποψήφιος, Χρύσανθε. Ναι. Ο Κολοσσός. Έχει ακόμη, παιδιά, 12 αγωνιστικές. Δεν έχει 4. Έτσι. 12 έχει. Ωραία, θα κάνω 8 νίκες. Μπορεί να κάνει 10 στα 12. Μπορεί να κάνει και 1 στα 12. Ναι. Οποιοδήποτε εννοώ μπορεί να κάνει. Οπότε. Ναι. Το 12 τι είναι τώρα. 12 αγωνιστικές του δευτέρου γύρου. Στα αντίστοιχα πάντως παιχνίδια του πρώτου γύρου έκανα 3. Ωραία. Άρα τώρα όμως που έχεις περισσότερα μες στην έδρα σου. Ναι. Πρέπει να κάνεις 7. Θα κάνω και εκτός έδρας νίκες και νομίζω ότι συμφωνεί μαζί μας ο Λευτέρης Αρβανίτης. Τι κάνετε, Πρόεδρε? Γεια σας. Καλησπέρα. Χρόνια καλά πολλά. Είμαστε, καλά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, δεν είπαμε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Υγεία, δύναμη, κουράγιο. Έτσι. Τα χρειαζόμαστε αυτά όλα. Αλλά κυρίως χρειαζόμαστε την υγεία και την ψυχική ηρεμία. Και για να έχει ο Αριανός, νομίζω, ψυχική ηρεμία, πρέπει να κερδίσει αύριο. Απλώς λίγο πριν ξεκινήσει ο Πρόεδρος, γιατί δεν θα έχουμε άλλη ευκαιρία. Έχετε ακόμα 25 λεπτά για τα 5 εισιτήρια του Πάο Κόφι. Να μην σε διακόψω στην κουβέντα. Ωραία. FM κενό Πάο ονοματεπώνυμο στο 545-26 Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι. 3 εισιτήρια για το Άρης Ξάνθη. Τρίτη στις. Πότε είναι, 7.30. FM κενό Άρης ονοματεπώνυμο. Και 2 εισιτήρια για το Άρης Ηρακλής αύριο στο Παλέ. FM κενό Άρης Μπάσκετ. Στο 545-26. Εκεί που πρέπει να έχει γεμάτο γήπεδο, Πρόεδρε. Οπωσδήποτε. Πρέπει να είναι το γήπεδο γεμάτο. Πρέπει ο κόσμος του Άρη να καταλάβει ότι ο Άρης αύριο δίνει το πιο κρίσιμο παιχνίδι της ιστορίας όλης. Της ιστορίας του, στα 106 χρόνια ιστορίας του. Μέχρι το επόμενο, το οποίο θα είναι το ίδιο κρίσιμο με το αυριανό. Mm-hmm. Έτσι είναι η κατάσταση όπως την περιγράφεται. Παιχνίδι με τον Ηρακλή, ο οποίος και αυτός είναι σε καλύτερη μοίρα αγωνιστικά, βέβαια. Έχει 6 νίκες μέχρι τώρα, αλλά δεν έχει καβατζωθεί, να το πω κατά κάποιο τρόπο. Δεν έχει ξεκαθαρίσει. Και για τον Ηρακλή είναι σημαντικό το παιχνίδι. Βέβαια, εντάξει, δεν χάνεται άμα χάσει, αλλά έχει τη σημασία του και για τον Ηρακλή. Μετά το παίζει εκτός έδρας στο Ρέθυμνο ο Ηρακλής. Ωραία, θα κερδίσει εκεί μέσα. Ναι. Έτσι ακριβώς ο Ηρακλής είναι όντως σε καλύτερη μοίρα από εμάς σε αυτή τη φάση. Εμείς παλεύουμε παιχνίδι, είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη βαθμολογική κατάσταση και πρέπει η ομάδα και ο κόσμος και οι προπονητές να είναι συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι αυτό, ώστε να βγει ο Άρης νικητής και να πάρει μία ανάσα μέχρι το παιχνίδι με τη Λάρισα. Mm-hmm. Πώς πάνε τα εισιτήρια? Νομίζω ότι υπάρχει μια κινητικότητα στον κόσμο. Έχει αντιληφθεί ο κόσμος τη σημασία του αγώνα. Αλλά σίγουρα το γεμάτο γήπεδο θα δώσει και μια έξτρα όθηση. Δηλαδή, ας πούμε, στο κύπελο που έχασε ένα πόντα τον Ηρακλή, το γήπεδο είχε 1.000 άτομα. Αν έχει 5.000-5.500 αύριο, φαντάζομαι ότι θα είναι αλλιώς μεγαλύτερη δυναμική. Τα εισιτήρια πάνε πάρα πολύ καλά και είμαι σίγουρος ότι το γήπεδο αύριο θα είναι γεμάτο. Θα είναι ασφυκτικά γεμάτο και θα έχει τον παλμό που είχε και στα προηγούμενα παιχνίδια μου, όπως με το Λαύριο και με το Περιστέρι. Mm-hmm. Πιστεύω δηλαδή ότι η ατμόσφαιρα θα είναι η γνωστή ατμόσφαιρα που ο κόσμος του Άρη πάντα μέσα στο Παλέντε Σπορ δημιουργεί και οθεί την ομάδα για να παίξει καλά και να πάρει το παιχνίδι. Mm-hmm. Όταν αναλάβατε πλέον στην ΚΑΕ Άρης, και στην ΚΑΕ Άρης μάλλον, γιατί έχετε το μεγάλο καράβι, τη μητέρα του συλλόγου, τον Ερασιτέχνη, είχατε σημειώσει ότι υπάρχουν αρκετά θέματα τα οποία πρέπει να ρυθμιστούν και αρκετά προβλήματα. Έχω την αίσθηση, παρακολουθώντας εγώ το ρεπορτάζ, δεν είμαι μπασκετικός ρεπόρτερ, ο Κώστας το παρακολουθεί ίσως καλύτερα από μένα, αλλά έχω την αίσθηση ότι συνεχώς βρίσκεται και άλλα εμπόδια και άλλα προβλήματα. Είχα μία αίσθηση ότι αυτή τη βδομάδα ο Άρης θα πάει να λύσει τα 3 μπαν που είχε. Διαβάζω από τους συναδέλφους, τα 3 πάνε να γίνουν 6. Δεν είναι και τόσο αισιόδοξο αυτό το κομμάτι. Πρώτα να διευκρινίσουμε ότι ο ΑΣ Άρης ανέλαβε και βγήκε μπροστά, διότι εγκατέλειψε ο μεγαλομέτοχος της ομάδας, ο κύριος Γουλιέλμος. Mm-hmm. Κάναμε διοικητικό συμβούλιο, θα μπορούσαμε ως Πόντιο Πιλάτη να πούμε δεν ασχολούμαστε, βρείτε άκρη μόνοι σας. Εννοείται φυσικά ότι αυτό η μάνα του συλλόγου δεν θα μπορούσε να το κάνει και βγήκαμε μπροστά. Όντως τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Είναι μια λερνία ύδρα,
κόβεις ένα κεφάλι βγαίνουν άλλα 10. Είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα που είναι τα 6 μπαν που έχουν αυτή τη στιγμή, που χρειάστηκε 1,5 χρόνο για να λυθεί από τον μεγαλομέτωχο με τα χρήματα, και εμείς να το λύσουμε σε 20 ημέρες. Διότι έχουμε μπλέξει τώρα σε αυτή την κατάσταση που είναι άσχημη. Πώς είναι άσχημη? Είναι ότι είναι διακανονισμοί οι οποίοι δεν τηρήθηκαν, είναι παλαιά χρέη τα οποία καθυστέρησαν και είναι στραβωμένοι όλοι οι πιστωτές. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι πολύ πιο δύσκολο έναν ο οποίος του έχει υποσχεθεί ένα διαγωνισμό ότι θα τον τηρήσει, δεν τον τήρησες, να έρθει ένας άλλος τρίτος άνθρωπος να λύσει αυτό το πρόβλημα. Πιστεύουμε όμως με την προσπάθεια που κάνουμε να το λύσουμε από εβδομάδα και να δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι και όχι στην επόμενη εβδομάδα. Όντως το παιχνίδι αυτό είναι σημαντικό για τον Άρη. Από την άλλη, νομίζω ότι και ο προπονητής και όλοι βλέπουν ότι χρειάζεται και μία ενίσχυση η ομάδα. Τώρα θα πει κάποιος τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, με όλα αυτά τα προβλήματα να θες και να ενισχυθείς. Από Δευτέρα. Είναι ζήτημα. Κοίταξε, Χρήσανθε και Κώστα, γνωρίζετε πολύ καλά εσείς και ο κόσμος ότι οι ομάδες δημιουργούνται τα καλοκαίρια. Έτσι. Δεν δημιουργούνται στη μέση. Προγραμματίζονται τα πάντα το καλοκαίρι. Μέσα στη μέση χρονιάς λίγα πράγματα μπορείς να κάνεις. Δυστυχώς το καλοκαίρι όλοι γνωρίζουμε τι έγινε στον Άρη. Το αφήνουμε αυτό. Θα το δούμε μετά στο τέλος του πρωταθλήματος το τι ακριβώς έγινε και ποιοι ευθύνονται. Αυτό που κοιτάζουμε τώρα είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Το αυριανό παιχνίδι και θα δούμε από εβδομάδα τι θα κάνουμε. Τον Ηρακλή να κερδίσω και μετά θα δω τι θα κάνω. Άλλωστε, τον οποίο Κώστα σέβομαι απόλυτα και το γνωρίζεις. Εντάξει. Λογικό είναι, πρόεδρε. Άλλωστε, εγώ οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι έχει κλείσει και ο παίκτης, Χρήσανθε. Όπα. Σας δίνω και την είδηση. Στον πρόεδρο τη δίνεις? Στον πρόεδρο. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα που έχουμε τις απαγορεύσεις. Όχι. Πρώτα θα λύσουμε τις απαγορεύσεις και μετά. Εντάξει. Ονόματα και τα λοιπά που διαβάζω. Κατάλαβα. Καλά, εντάξει. Άρα έχει κλείσει, πρόεδρε. Οι απαγορεύσεις. Εγώ έτσι κατάλαβα τώρα. Οι απαγορεύσεις είναι καθοδόν για να λυθούν. Κάνετε προσπάθεια. Αλήθεια, σε ποιο σημείο είμαστε εκεί? Μας λείπουν δύο συμφωνίες. Δύο. Άρα έχουμε δύο συμφωνίες οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολες και στραβώνουν συνεχώς. Ποιοι είναι οι δύο αυτοί παίκτες, δεν μπορούμε να τους πούμε? Από τους 6. Νομίζω ότι δεν είναι κακό να το πούμε. Σίγουρα είναι ο Τζέκινς ένας. Όχι, αυστηρός αυτός. Ναι. Αυτός που από τα 30 χιλιάρια γίνανε 200 τόσα. Ο κρύος αυτός, ο κρύος. Αυτό, θα μπορούσε, ναι, ο Λάσκαρης τότε να δώσει 30 και αντί για τα 30 πήγαμε στα 200. 60 θα έπρεπε να δώσει και, ναι, δεν έδωσε τίποτα. Α, ωραία. Ναι. Και πήγαμε στα 200. Τέλος πάντων, και ο άλλος είναι ο Βασίλης ο Καβαδάς, αλλά νομίζω ότι με τον Βασίλη θα τα βρούμε. Μάλιστα. Ωραία. Άρα λύσαμε ποιους? Ή λύνουμε, τέλος πάντων, στην πορεία είμαστε να λύσουμε. Είναι σύμφωνοι κατά κάποιο τρόπο, έτσι, δεν είναι αυτό που προτείναμε. Είναι μια διαπραγμάτευση πάλι. Είναι σύμφωνοι όλοι οι υπόλοιποι. Μπάκνερ, Μάρμπλ, οι μάνατζερ τους, κάτι δικηγόροι, Βίβερ. Δεν θυμάμαι κιόλας. Αμός. Ποιοι είναι οι υπόλοιποι. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί η άκρη και φαντάζομαι και τα χρήματα. Γιατί χρειάζεται, εκτός από την άκρη, και τα χρήματα. Ήδη έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα μέσα σε 20 ημέρες. Ναι. Έχει πληρωθεί η ομάδα, τηρήθηκαν όλοι οι διακανονισμοί, πήραμε φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και έχουμε μαζέψει ένα κεφάλαιο για τα μπαν. Ναι. Κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο και αναμένουμε φυσικά και τις πωλήσεις των διαρκείας δευτέρου γύρου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και τα εισιτήρια πόρτας σε κάθε παιχνίδι. Θα ήθελα εδώ να καταλάβει ο κόσμος ότι η ΚΑΕ Άρης και ο Άρης γενικότερα δεν ζητάει ελεημοσύνη. Τα εισιτήρια του πουλάει. Τις εισιτήρια διαρκείας δευτέρου γύρου. Είναι δηλαδή αυτό. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε παρεξηγήσει τα πάντα. Οι ομάδες προσφέρουν ένα αθλητικό θέαμα το οποίο πρέπει να πληρώσεις για να πάει να το δεις. Όποιος θέλει να πάρει να δει το θέαμα αυτό, καλώς να το πάρει. Όποιος δεν θέλει, καλό θα είναι να μην δημιουργεί πρόβλημα σε αυτούς που πραγματικά θέλουν. Όποιος δεν θέλει, δεν τον ενδιαφέρει, να μην κάθεται πίσω από ένα πληκτρολόγιο και να σχολιάζει. Σωστό. Όποιος θέλει να αφήνει να αγοράσει τα εισιτήρια. Άμα τα οποία τα πουλάμε είναι... Ναι. Δεν είναι εισιτήρια. Είναι
το βασικό έσοδο που όλες οι αγωνιστικές εταιρείες έχουν. Εισιτήρια και χορηγίες. Ελάτε να δείτε την ομάδα. Ελάτε να δείτε την ομάδα. Αυτό λέει. Ναι, αυτό ζητάμε. Δεν ζητάμε τίποτα άλλο. Σωστό. Ωραία, αύριο πείζουμε και φαντάζομαι θα είναι γεμάτο το γήπεδο. Από εκεί πέρα, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει και αυτό το θέμα της επικαιρότητας. Ο Εραστέχνης έβγαλε μια ανακοίνωση σε σχέση με το θάνατο του Βούλγαρου οπαδού. Από ό,τι είδαμε, το παρακολουθείτε και νομικά το ζήτημα. Νομίζω έχει ορίσει και δικηγόρο ή παρακολουθεί κάποιος νομικός για την πλευρά του Εραστέχνη Άρη. Είναι ένα θέμα το οποίο πήρατε ξεκάθαρη θέση με ανακοίνωση πριν από 2-3 μέρες. Εμείς τοποθετηθήκαμε ξεκάθαρα αμέσως. Στείλαμε αμέσως δικηγόρο, νομικό σύμβουλο και στο νοσοκομείο για να υποστηρίξει τους ξένους ανθρώπους που ήρθαν στη χώρα μας να δουν ένα παιχνίδι και φεύγουν με ένα νεκρό. Το παρακολουθούμε σίγουρα, έχουμε δώσει μια εντολή σε νομικό δικό μας να ασχοληθεί, είναι και η ΠΑΕ Άρης μαζί σε αυτό το κομμάτι. Εννοείται ότι θα προσπαθήσουμε να κυνηγήσουμε όσο γίνεται να σταματήσει όλη αυτή η κατάσταση που επικρατεί στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια με αυτές τις συμμορίες που κυκλοφορούν στους δρόμους και τρομοκρατούν τον κόσμο. Έχει πλέον η κατάσταση ξεφύγει. Επίσης θα ήθελα να θυμίσω ότι ως πρόσωπο, γιατί είχα τότε, δεν είχα κάποιο θεσμικό ρόλο, είχα τοποθετηθεί για το θάνατο του οπαδού του ΠΑΟΚ που με παρόμοιο τρόπο είχε σκοτωθεί, του Νάσου ακριβώς. Ναι. Δηλαδή όποια ομάδα και να είναι, παιδιά, δεν υπάρχει. Αυτό που γίνεται στην Ελλάδα είναι ντροπή, ας πούμε. Και ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Σωστά. Είναι ντροπή για τον πολιτισμό μας, για τη δημοκρατία μας, για τη χώρα μας, για την πόλη μας, για όλο τον κόσμο. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό που γίνεται. Είναι ντροπή. Είναι έσχος. Έτσι όπως το λέτε. Έτσι, είναι έτσι, και ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει η βούληση από την πολιτεία για να σταματήσουν όλα αυτά. Στο μέτρο του δυνατού. Θεωρώ ότι και η πολιτεία έχει ευθύνη, γι' αυτό και είπαμε ότι θα στείλουμε επιστολή και στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και στο Δικαιοσύνης και στον Υπουργό Αθλητισμού για να το κοιτάξουν λίγο σοβαρά και να ασχοληθούν σοβαρά να το τελειώσουν το θέμα γιατί μπορούν. Και φυσικά πολύ μεγάλη ευθύνη έχει και η αστυνομία Θεσσαλονίκης. Μάλιστα τοποθετηθήκαμε ξεκάθαρα σε αυτό το κομμάτι, όπου σε ένα τέτοιο γεγονός με 20 άτομα έχουν γίνει μόνο 2 συλλήψεις. Οι υπόλοιποι 18 που είναι. Τι γίνανε. Έτσι. Πώς θα γίνει. Δεν μπορεί δηλαδή να κυνηγείται ένας οπαδός επειδή κράτησε ένα πυρσό και να μην μπορούμε να συλλάβουμε 20 άτομα τα οποία πήγαν και χτύψαν στους ρολοστούς τουρίστες στην πόλη μας. Εντάξει. Τεράστια ευθύνη και πρέπει να το δει ο Γενικός Διευθυντής, ο κύριος Μαυρόπουλος, ο οποίος είναι καινούριος και ίσως δεν ξέρει τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Αλλά πρέπει να το μάθει. Μάλιστα. Πείτε μας λίγο για δύο πραγματάκια. Βλέπω τεράστια κινητοποίηση έχει ο Άρης με εγγραφή μελών. Έχετε κάνει μεταγραφή εκεί. Και νομίζω ότι ο φίλος μου ο Χρήστος έχει κάνει θαύματα. Και πολλά έσοδα για το σύλλογο, έτσι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τεράστια επιτυχία. Εντάξει, ήταν κάτι που ο ΑΣ το χρειαζόταν και καμία διοίκηση δεν πίστευε ότι μπορεί να γίνει αυτό. Εμείς το πιστεύαμε από την αρχή, βρήκαμε τον πιο κατάλληλο άνθρωπο για αυτή τη δουλειά. Πάει πάρα πολύ καλά και είναι μια δουλειά η οποία θα είναι για χρόνια. Θα εργάζεται για χρόνια σε αυτό το κομμάτι ο Χρήστος και θεωρώ ότι είναι πολύ πετυχημένα κάνει αυτό που είναι να κάνει. Για να αντιληφθεί ο κόσμος. Και με άλλα πράγματα. Έτσι, για να αντιληφθεί ο κόσμος, μιλάμε για χιλιάδες ευρώ από τα μέλη του συλλόγου, δηλαδή όχι κάτι, τις ανανεώσεις, τις συνδρομές του κτλ. Κάποιος ασχολήθηκε και μιλάμε για νέες εγγραφές και ανανεώσεις. Ναι. Και είναι ένα έσοδο για τον Εραστέχνη να μπορεί αξιοπρεπώς, νομίζω, αυτό που λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια που λέγαμε, παιδιά, δεν έχουμε 2.000-3.500 να πληρώσουμε το αέριο. Τα χρήματα φαντάζομαι στην καθημερινότητα του συλλόγου πάνε και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Απλά μπήκε ο κατάλληλος, όπως το είπατε. Μπήκε ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Έχει τον τρόπο να πείθει. Μέχρι και εμένα έπεισε ο Χρήστος. Λοιπόν, με έγραφε. Πάει, μου τα πήρε. Λοιπόν. από εκεί και έπειτα. Όλοι κοντά στον Άρη, όλοι μέλη στον ΑΣ. Έτσι πρέπει. Ένα ΑΣ δυνατός, όπως πρέπει να είναι. Πείτε μας για την κάρτα φιλάθλου. Νομίζω και εκεί είναι ένα σημαντικό έσοδο για την ομάδα. Για το συλλόγο. Η κάρτα φιλάθρο, πάρα πολύ σημαντικό έσοδο, το κάνουν όλες οι μεγάλες ομάδες, πάει και αυτή πάρα πολύ καλά.
καλό τους Αριανούς να την προμηθευτούν. Βοηθάνε τον Εραστέχνη Άρη, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Δεν είναι, είναι ένα 10 ευρώ για όλο τον χρόνο. Μιλάμε για ένα ευρώ, για 0,80 λεπτά το μήνα, αν το διαιρέσει κανείς. Πάει πολύ καλά και πρέπει όλα να την έχουμε. Και του χρόνου φυσικά πάλι να τη συνεχίσουμε. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια για τον ΑΣ. Από εκεί ο ΑΣ ζει και πληρώνει τις υποχρεώσεις του. Ωραία. Πέρα ότι διαμαρτύρεται ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, λέει όχι άλλα ΔΣ της Πέμπτης. Είναι γνωστός φίλος μας, κοινός, αντιλαμβάνεστε. Ναι, αλλά κάποτε πρέπει να γίνουν, τι θα κάνουμε τώρα. Έχω πολλά ζητήματα. Κάνουμε καθημερινά, βρισκόμαστε στην ΔΑΕ γιατί έχει τα θέματα της, πρέπει και στον ΑΣ. Έχουμε και το Δημοτικό Συμβούλιο τις Δευτέρες. Τετάρτες θέλει να γίνει, να ξέρετε. Τετάρτες, θα το κάνουμε. Μου είπε να ξεφωνήσω, αλλά δεν γίνεται λέω. Δεν ξεφωνίζω τον πρόεδρο. Μου στείλε τώρα μήνυμα, ξεφώνησε τον, βάζει τα συμβούλια τις Πέμπτες. Προεδρικοί είμαστε εμείς. Εμείς ανέκαθεν είμαστε με τους προέδρους. Λοιπόν. Με τους σωστούς προέδρους. Σωστό, σωστό. Ο Κούσης είναι με όλους τους προέδρους. Όχι με όλους, όχι με όλους. Λοιπόν, να γυρίσω λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι για τον μπάσκετ, τα είπαμε. Ένα σχόλιο θέλω και για το ποδόσφαιρο του Άρη, που νομίζω ότι σιγά σιγά βρίσκει το δρόμο γίνεται. Του. Ναι, όντως. Φαίνεται ότι σιγά σιγά βρίσκει το δρόμο του. Γενικά γνωρίζετε πολύ καλά, εσείς που είστε έμπειροι δημοσιογράφοι στον χώρο του αθλητισμού, όταν φτιάχνετε μια ομάδα θέλει υπομονή να βρει τα πατήματά της, τη χημεία της και όλο αυτό που χρειάζεται μια επαγγελματική ομάδα για να βγει να παίξει είτε στο χορτάρι είτε στο παρκέ. Έγινε μια αλλαγή προπονητή και αυτός χρειαζόταν τον χρόνο του, οι παίκτες τον χρόνο τους να μπουν στο κλίμα, ειδικά οι καινούργοι που ήρθανε, και νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζουν και όλα αυτά, όλη η δουλειά που γίνεται και η υπομονή που κάνανε οι άνθρωποι του Άρη βγαίνει στο χορτάρι. Το θέμα που βλέπουμε είναι πολύ καλό και τα αποτελέσματα που παίρνει είναι κανονικά αποτελέσματα τα οποία βοηθάνε την ομάδα αυτή τη στιγμή. Πάμε πολύ καλά, νομίζω ότι θα πετύχουμε τους στόχους που η διοίκηση έχει βάλει, δηλαδή play-off και διεκδίκηση του κυπέλου. Εδώ ένας φίλος ρωτάει αν ο Δήμος Θεσσαλονίκης, το λέει προφανώς γιατί έχει τη ιδιότητα και στο Δήμο, θα πάρει θέση για τα γεγονότα με το Βούλγαρο κτλ. Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα. Εγώ θα το θέσω το ζήτημα. Καλό ερώτημα. Θα το θέσω το ζήτημα και πιστεύω ότι θα πρέπει να πάρουν όλη θέση. Εννοείται. Ναι, και για να διευκρινίσουμε, δεν θέλουμε από το Δήμο Θεσσαλονίκης να πάρει θέση επειδή τώρα είναι του Άρη ή οτιδήποτε άλλο. Εμείς λέμε να πάρει θέση για την συνολική διάσταση του θέματος. Όποια και αν είναι αυτή. Όποια και αν είναι αυτή, η συνολική διάσταση του θέματος, όποιοι και αν είναι οι εμπλεκόμενοι, είτε είναι ΠΑΟΚ, Άρης, Ηρακλής, Ολυμπιακός, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Πρέπει αυτό το πράγμα να σταματήσει. Γιατί πέρα από αυτό, γιατί τις προηγούμενες 2, 3, 5 μήνες λέγαμε, παιδιά, κάθε βράδυ σκοτώνονται αυτοί, θα έχουμε νεκρούς. Και φτάσαμε και είχαμε νεκρό. Πρέπει να υπάρξει αντιμετώπιση. Συνολική αντιμετώπιση του θέματος και μιλάμε γενικά για την οπαδική βία. Δεν μιλάμε τώρα για μία ομάδα ή για δύο ομάδες. Πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Επαναλαμβάνω, είτε είναι οπαδί της μίας ομάδας ή της άλλης, δεν έχει καμία σημασία. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Πρέπει να τελειώσει και πρέπει να το καταλάβουν τα νέα παιδιά. Ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα και ότι μιλάμε για ένα αθλητικό γεγονός, είναι ένα παιχνίδι. Βγαίνεις, το βλέπεις, κερδίζεις, χαίρεσαι, κάνεις στεναχωριέσαι, τελειώνει. Πας σπίτι σου και ζεις τη ζωή σου και με την οικογένειά σου και τα παιδιά σου. Δεν είναι τίποτα παραπάνω. Τίποτα απολύτως παραπάνω. Αυτό είναι. Ένα παιχνίδι. Μια διασκέδαση είναι. Σου γεμίζει με ωραία συναισθήματα, χαράς, πότε στεναχώριας. Εντάξει, αυτό έτσι είναι. Ένα παιχνίδι. Κάντε μας και ένα σχόλιο γενικότερα. Έτσι είναι. Κάντε μας ένα σχόλιο γενικότερα και για τα τμήματα του Εραστέχνη. Αν έχετε κάποια θέματα που πρέπει να προβλήσουμε, έχουμε αφήσει στην άκρη με όλα αυτά τα προβλήματα το θέμα του Αλεξανδρίου. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα του Αλεξανδρίου. Και ήδη τώρα, αν ο Άρης είχε τα χρήματα που είναι δεσμευμένα για το Αλεξάνδριο, θα ήταν πολύ καλύτερα νομίζω. Λοιπόν, πρώτα θέμα του Εραστέχνη. Εντάξει, έχουν ξεκινήσει όλα τα τμήματα καλά, είναι μέσα στους στόχους τους.
Το πρόβλημα της ΚΑΕ Άρης ξεκίνησε εδώ και καιρό με τους Εράνους και όλα αυτά, μας πήγε πίσω. Αλλά προχωράνε όλα κανονικά, έτσι όπως είχαν ξεκινήσει τα τμήματα. Ούτως ή άλλως εμείς όταν αναλάβαμε, τα περισσότερα τμήματα είχαν μπει σε ρυθμό είτε αγωνιστικό είτε προετοιμασίας, είχαν ήδη φτιαχτεί. Απλά η ενασχόλησή μας με το μεγάλο πρόβλημα της ΚΑΕ Άρης μας πάει λίγο πίσω σε ορισμένα θέματα. Οπότε ο ΑΣ θεωρώ ότι δεν έχει προβλήματα. Προχωράει όσο μπορεί να προχωρήσει με τα γνωστά θέματα των χρεών των παλιών που έχει. Η άλλη ερώτηση ποια ήτανε? Σε σχέση με το Αλεξάνδριο. Το Αλεξάνδριο, ναι. Έχουμε κάνει πολλές φορές κουβέντα γι' αυτό με τη διοίκηση των ΕΑΚ και με τον Υπουργό. Έχουμε καταθέσει μία πρόταση προχθές. Θεωρούμε ότι είναι καλή, έντιμη. Θα μεταφερθεί το αίτημα στο Υπουργείο, θα κατέβουμε στην Αθήνα να το δούμε με τον Υπουργό μαζί για να δούμε πώς θα βγάλουμε άκρη. Αυτό συνδέεται και με τα δεδομένα χρήματα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της ομάδας που είναι σταματημένα στον ΕΣΑ και θα το αντιμετωπίσουμε το Υπουργείο, θα βρούμε μία λύση και το ελληνικό δημόσιο να είναι εντάξει και ο Άρης να μπορέσει να λειτουργήσει. Ωραία. Κώστα, έχεις να ρωτήσεις κάτι άλλο? Όχι, καλύφθηκα πλήρως. Ωραία. Να χάσει κιόλας αύριο για να καλυφθούμε και εμείς απόλυτα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ μπορεί να σου είπατε, δεν τελειώνει η ζωή και όλα με μια ήττα στον αθλητισμό ή με μια νίκη. Προχωράμε. Γι' αυτό αύριο χάστε για να μην τελειώσει. Προχωράμε. Φυσικά προχωράμε. Οι ομάδες δεν τελειώνουν, παιδιά, με ένα άσχημο αποτέλεσμα. Τα ξέρω εγώ καλά, 8 χρόνια ήμουν κάτω. Οπότε μην. Εμείς επειδή δεν θέλουμε να πάμε κάτω, ας θα κερδίσουμε αύριο. Λοιπόν. Εντάξει. Πρέπει εσύ ήσουν, πάμε και εμείς τώρα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Δεν θα έπρεπε να είμαστε σε αυτό το σημείο. Δεν θα έπρεπε. Παρά τα χρέη. Δεν θα έπρεπε. Τέλος πάντων. Έτσι. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Γεια σας. Γεια χαρά. Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο του Εραστέχνη Άρη. Οι Εραστέχνες πάντα έχουν μεγαλύτερη, να ξέρεις, για μένα ουσία και χρησιμότητα προς το σύλλογο από ό,τι τα επαγγελματικά τμήματα. Για μένα, να ξέρεις. Και ουσιαστικά οι Εραστέχνες κρατάνε μετά και τα επαγγελματικά τμήματα. Απλά στην Ελλάδα του σήμερα, το νομικό πλαίσιο σύνδεσης του Ερασιτέχνη με τις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες και τις καλαθοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, άκου, περίμενα να σου πω κάτι, και αυτός ο έλεγχος που και καλά κάνουν είναι μια μπούρδα. Ποιος έλεγχος? Ότι μπορεί να έχει ο θεματοφύλακας, που λένε, το 10%. Επειδή η ελληνική πολιτεία ποτέ δεν έχει ασχοληθεί σοβαρά με τις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες και τις καλαθοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες. Όχι, Χρυσανθέ. Τι έκανε? Έχει ασχοληθεί, τα ξέρει και γι' αυτό τα έχει κάνει έτσι. Όχι, περίμενε. Όχι, δεν έχει ασχοληθεί. Γι' αυτό τα έχει κάνει έτσι. Πρόσε. Έβαλε λοιπόν θεωρητικά τον Ερασιτέχνη Άρη, Ηρακλή, ΠΑΟ κτλ. Να ελέγχουν, γιατί αυτό είναι, να ελέγχουν ως μέτοχοι με το 10%. Το να ελέγχουν είναι σχετικό, ναι. Μπράβο. Να ελέγχουν ως μέτοχοι. Έχει δικαίωμα τέλος πάντων, ναι. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν της δίνει κανένα δικαίωμα τελικά ο νόμος, γιατί όμως έχει 90%. Αν ο Γουλιέλμος δεν ήθελε εντέλετε να ζητήσει. Επί της ουσίας δεν μπορεί να κάνει τίποτα όμως. Επί της ουσίας. Κανονικά ο μεγαλομέτοχος που δεν έχει να φοβηθεί τίποτα μπορεί να τα δίνει τα στοιχεία. Ναι, στη Γενική Συνέλευση πας και εσύ σαν μικρομέτοχος. Και μπορεί και να μην τα δώσει όμως. Στη Γενική Συνέλευση πρόσεχε των μετόχων. Των μετόχων. Ωραία. Κάνω εγώ λοιπόν τον Ιούνιο και θα περιμένω 31 Δεκεμβρίου που μπορεί να έρθει, ναι, και να πει παιδιά τελικά που θα έχουν τα πάντα. Ναι. Μία αναβολή θα δοθεί και οι μέτοχοι αποφάσισαν ό,τι κτλ. Σε όλο τον υπόλοιπο πλανήτη. Μισό λεπτό. Έχεις και μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και να κάνει τι? Εκεί μπορεί να λέει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε ποιο Διοικητικό Συμβούλιο? Δώστε μας τα στοιχεία. Σε ποιο Διοικητικό Συμβούλιο? Όταν συνεδριάζει. Καταγράφηκε η αίτηση του μέλους του Εραστέχνη Κώστα Κούση. Κάνει φασαρία, που ζήτησε. Τι κάνεις? Κάνεις φασαρία εκεί. Ωραία, και βγαίνεις και το λες και λες, παιδιά, μας δουλεύει αυτό. Ωραία. Να πάει λοιπόν ο εκπρόσωπος του Εραστέχνη ΠΑΟΚ στον Ιβάν και να κάνει φασαρία. Άντε ρε! Θα το πει, άντε ρε αγόρι μου, έχω βάλει 100 εκατομμύρια. Και έρχεσαι εσύ, ναι, που δεν έχεις να πληρώσει τη συνδρομή σου να μου πεις θα μου, ναι, κάνεις έλεγχο. Πώς θα γίνει αυτό? Μπορεί να ελέγξει ο Εραστέχνης Πακ τον Ιβάν? Μπορεί να ελέγξει ο Αρβανίτης, ναι, τον Καρυπίδη ή ο Εραστέχνης Ολυμπιακός τον Μαρινάκη? Τι λες τώρα? Κανονικά μα λέω, δεν μπορεί σύμφωνα με τον νόμο, ναι. Μα δεν μπορεί. Και πρέπει. Δεν μπορεί. Το μόνο μπορεί να κάνει να φωνάξει. Να φωνάξει. Αυτό. Ναι. Όριστε, ελέγχει η Εραστεχνική Λάρισα τον Κούγια. Φωνάζει όλη μέρα. Και αυτό δημιουργεί όμως, βλέπεις, μια κατάσταση, μια ζήμωση. Επί της ουσίας μπορεί να τον κάνει τίποτα.
Όχι, αυτό σου λέω. Ότι μπορεί, δεν μπορεί. Μπορεί. Στον Εραστέχνη Άρη θα μπορεί να πάει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και να πει ότι. Και να καταγγείλει την ίδια την ομάδα την ρίξη. Αυτό, αυτό. Α, ωραία. Αυτό γκολ. Ωραία. Κάθε Παρασκευή με τον Κώστα ακούσει. Τότε που είχε έρθει το ΣΔΟ, εννοείς που έκανε καταγγελία ο ποιο έκανε πρώην πρόεδρος του Άρη Πιζαχουδάνη και ήρθε το ΣΔΟ και είπε 3 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο στον Άρη. Ναι, ακριβώς. Ωραία. Και μετά αυτό ανέλαβε τη διοίκηση και ήταν πληρώνει αυτό. Γι' αυτό λέμε ότι ο ρόλο είναι πολύ δύσκολο στο Εραστέχνη και είναι το άλλο, πιο ζωτική σημασία από τα επαγγελματικά τμήματα. Λέω εγώ. Το άλλο ότι ζητά από τον Εραστέχνη Άρη να καταγγείλει τον ποδοσφαιρικό Άρη. Ή τον καλοσφαιρικό Άρη. Γι' αυτό λέμε ότι είναι πολύ δύσκολη θέση του. Ναι. Και γι' αυτό πρέπει να του δυναμώσουμε για να είναι πιο εύκολη θέση του. Για όσου δεν κατάλαβαν επίση, να πω ότι η διοίκηση αυτή του Λευτέρη Αρβανίτη, που είναι ένα πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, βρήκε έναν τρόπο με την αξιοποίηση ενός ανθρώπου, ο Χρήστος Βλάχος, τον ξέρουμε όλοι στο σύλλογο. Τι έκανε, όλα αυτά τα χρόνια λέγαμε για τα μέλη του Εραστέχνη Άρη και είμαστε το ένα και το άλλο. Πήγε λοιπόν φίλε αυτός επί τους ήξερός και τους βρίσκει έναν. Τους μαζεύει, τους μαζεύει. Και έχει φέρει στο σύλλογο χιλιάδες ευρώ. Μπράβο του. Αδερφές χιλιάδες ευρώ συνδρομές. Δηλαδή 4, 5, 6.000 μέλη, 20 αράκι. Δηλαδή δεν υπάρχει μεγαλύτερο έσοδο. 6.000 μέλη έχει ο Άρης. Όχι, έχουν πληρώσει μέχρι τώρα από τα δεκατόσα. Ναι, πρέπει να πληρώνουν, εννοείται. Το 20 αράκι σου και, το 5, και 5 βρουλάκια γραφή, 25, ξέρεις τι έσοδο είναι αυτό. Τεράστιο έσοδο είναι για τον Εραστέχνη Άρη. Που δεν. Εντάξει, ο Πάοκ έχει Ιβάν, οκ. Okay. Δεν έχει ο Άρης κάποιον να δίνει έτσι λεφτά. Έχει μόνο το 10% από τα εισιτήρια, από το γήπεδο κτλ. Αυτά που λέει ο νόμος. Μια μικρογραφία της κοινωνίας είναι Εραστέχνης. Πρέπει να πηγαίνουμε σε γενικές συνελεύσεις, να ασχολούμαστε. Mm. Να ενημερωνόμαστε. 33 άτομα. Να βοηθάμε. Είχε. 33 λέω. Άτομα είχε αυτό λέω. Το καλοκαίρι. Αυτό λέω. Ναι, αλλά μετά λένε γιατί πέσατε. Ναι, και μετά λέγαμε. Καλά, ρε! Ναι, γιατί πέσατε. 33 άτομα. Μια φορά σε μια γενική συνέλευση πηγές να μάθεις τι κάνει στο στίβο, που είναι ένας και τρέχει με ένα μπουφάν, ας πούμε. Τι κάνει στην κολύμβηση, που είναι δύο και δύο μπαμπάδες μαζί και τρέχουν. Αν ξέχασα να το πω αυτό. Ναι. Στην γενική συνέλευση θα κάνει τώρα επί Αρβανίτη ο Ερασιτέχνης. Αρβανίτα. Να αφήνει τους δημοσιογράφους να μπαίνουν μέσα. Γιατί οι προηγούμενοι δεν τους αφήνανε και πήγανε δύο συνάδελφοι και γράφτηκαν μέλη του Εραστέχνη και μπήκαν μέσα. Μπήκανε. Καλό. Τώρα μπορώ να μπαίνω δηλαδή. Τώρα που είσαι μέλος, ναι. Α, ωραία. Εντάξει. Να σου πω, επιψηφίδη. Επιψηφίδη. Και έπαιρνε μετά τηλέφωνο και τα έλεγε αλλού. Καλά έκανε. Και ήταν και παλιά μέλη και οι δύο. Και ο Χρήστος και ο Δημήτρης. Και μπράβο τους που ήταν και πριν μέλη κτλ. Αλλά δεν είναι υποκριτικό. Φυσικά. Δηλαδή μέσα ως την μπήκε. Ως μέλος του Εραστέχνη δεν άκουγε, δεν έβλεπε. Κοίταξε. Και σιγά και τι θα πούνε. Μήπως δεν θα μας πάρουν τηλέφωνο στο δευτερόλεπτο οι 10 που είναι στο πάνω να μας τα πούνε. Η Γενική Συνέλευση είναι το άκρο νάωτον της δημοκρατίας σε ένα σύλλογο. Ναι, ήταν η μόνη Γενική Συνέλευση από όλα τα όργανα του Άρη Κώστα πάντως. Είναι το πιο ισχυρό που όργανο. Δεν αφήνει να πει μέσα. Δεν γίνονται αυτά. Είναι λάθος. Φυσικά είναι λάθος. Κοίταξε, από την άλλη πλευρά δεν υποχρεωμένο το σωματείο. Ναι. Να δέχεται είτε μη μέλη, είτε ακόμη και δημοσιογράφους αν θέλεις. Μπορεί το σωματείο μετά να βγάλει μια ανακοίνωση εμπεριστατωμένη για το τι έγινε στη Γενική Συνέλευση. Σωστό και αυτό. Ωραία. Εντάξει Κώστα. Εντάξει Χρυσανθέ. Να κάνουμε την κλήρωση Στέργιο μου. Λοιπόν, δεν έχει στείλει ούτε ένας φίλος του ΠΑΟΚ. Ωραία. Άρα τα 5 τα κρατάω εγώ. Λοιπόν, οι φίλοι του Άρη, επειδή όλοι έχετε γράψει για την Άρης, επόμενη εκπομπή εννοεί. Και δεν έχετε διευκρινίσει. Είπαμε και για θέλετε, τα δύο. Όποιος λέει και το Άρη. Κερδίζετε όλοι. Και θα, στην επικοινωνία που θα έχετε με τη Μαριλίζ τώρα. Θα σας πει η Μαριλίζ, ναι. Θα σας ρωτήσει που θέλετε και τα λοιπά, στο ένα και στα δύο. Και αναλόγως. Θα τα κληρώσουμε εμείς με τη Μαριλίζ, γιατί θα πούνε όλοι ποδόσφαιρα, ας πούμε, ή όλοι δεν μπάσκετ. Το ξέρεις, φίλε, δεν το ξέρεις. Ναι, μπορεί να θέλουν όλοι μπάσκετ. Ή δύο του μπάσκετ και μπάσκετ ένα του ποδόσφαιρο. Μπάσκετ θα θέλουν, τι θα θέλουν. Και το ποδοσφαίρο σημαντικό είναι. Δεν θα το πάω το 0-3. 0-1 είναι. Ήταν 0-2 και με σφαγή τον κόλ πάλι. Ναι, και με σφαγή. Η ΕΠΟ Στέργιο. Και του Περέιρα. Αφού πολεμάει όλη η κοινωνία, λοιπόν. Ο επόπτη από τη Θράκη. Ο επόπτη από τη Θράκη. Μα φάζουν κάθε φορά και λένε το ίδιο πράγμα. 50 χρόνια είσαι κυνηγημένο. Τι γίνεται στην εκδίκαση, πες μας. Φυσικά λίγο. Και ο Ολυμπιακό μα κυνηγούσε. Έτσι. Και αυτοί που είναι τώρα μα κυνηγάνε. Έτσι. Γιατί ήμασταν εξάρτητοι. Πάντα πα με του απέναντι. Τόσο μυαλό έχει κι εσύ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή δεν είσαι με τον Ολυμπιακό όταν είσαι στα καλά του. Ναι. Και είσαι τώρα που δεν είσαι στα καλά του. Ναι. Γιατί είμαι με το δίκαιο. Τι να πω κι εγώ που έπεσα 19 φορές δηλαδή. Πόσε. Που λέω λόγος, δημοσιογραφικά μιλώντας. Ωραία. Και έχεις 19.000 τιμολόγια πλαστά. Α,
Άντε πάλι. Άσε με ρε Κώστα. Τι λες ρε. Λοιπόν, άσε να τα πάω εγώ. Άσε να τα πάω εγώ. Σας κυνηγάει όλος. Έχει πετάξει δυο ώρες. Τι σχέση έχει αυτό ο γάμα σίγμα με την ΠΑΕ. Ο γάμα σίγμα με την ΠΑΕ τι σχέση έχει. Ο Ξανθόπουλος της πόλης. Ο γάμα σίγμα με την ΠΑΕ τι σχέση έχει ρε φίλε. Ο Ξανθόπουλος της πόλης. Μιλάει τώρα ο Καζαντζίδης. Ο Καζαντζίδης μιλάει τώρα. Ο Καζαντζιδισμός που σας φάζουν τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια τρέχει το αίμα από το 80, το 70. Τρέχει η σφαγή. Αυτό με τον Ξανθόπουλο που είπε, θα πω να το κόψουνε σε καμιά δεκαπενταριά μέρες που θα λέτε θα χωρίσουμε την Ελλάδα στα δύο. Να στο βάλω να παίξει. Έτσι. Γιατί αυτό θα γίνει. Το ρεπορτάζ τρέχει όλα στο Ζαγόρα. Πες μας τι γίνεται στην δίκαση. Πριν από 8 λεπτά μπήκαν πάλι στην αίθουσα. Μπήκαν μέσα με Ολυμπιακό παρόντα. Στις 13:48. Με τον Ολυμπιακό παρόντα. Δεν δέχτηκε, λέει, τα 3 από τα 4 αιτήματα του ΠΑΟΚ η Επιτροπή και τη Ξάνθη. Αυτό που λέει επίσης είναι ότι δεν έχει πάει ο ΠΑΟΚ και η Ξάνθη ούτε ένα έγγραφο από αυτά που ζητήθηκαν. Έτσι γράφει το 10. Ψεύτες θα είναι του Ολυμπιακού. Πήγανε κανένα έγγραφο. Ωραία, για πείτε μας εσείς, πήγανε. Δεν πήγανε γιατί ζητήσανε ένα αναβολή. Έγγραφο. Όχι. Γιατί σου λέει δεν θα γίνει. Ποια, τι αναβολή ζητήσανε. Ζητήσανε. Δεν θα είναι εδώ και του μόλις του είπανε ο Συγγελίδης, Συγγελάκης, πώς το λένε. Μα έλειπε ο βασικός μάρτυρας. Ο κουμπάρος του Κούγια δηλαδή. Είναι, τι γίνεται αυτό. Του βάφτισε το γιο. Ελληνική ποδοσφαιράρα. Και είναι Ολυμπιακός. Ελληνική ποδοσφαιράρα.gr. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Αυτά. Τελειώσαμε. Στην εκπομπή του Γιώργου Ζαγόρα. Άλλη μια ώρα τα λέμε άνετα. Θα γίνει το πανηγύρι. Και στις 5 στο All About Harrison Air θα ακούσετε όλη την αλήθεια για την εκδίκαση στην υπόθεση Πάο Ξάνθης. Κάτσε γιατί έχουμε πάει να βάλουμε αέριο τώρα. Πάλι. Ναι. Σε αυτόν θα σας βάλει 30 αύριο. 30 θα βάλετε συνολικά. Πιθανό.